Για την εισαγωγή ήταν καλό. Μη μιλάς. Είσαι άπειρος. Τι είναι, μιλάς. Είσαι άπειρος. Τόσα χρόνια ραδιόφωνο έχεις κάνει και είσαι ακόμη. Ο κόσμος λέει, Mr. Drooling, όταν βγαίνει στον αέρα, κάνει κάποιο νόημα, μια ματιά. Έτσι, μια αίσθηση τέλος πάντων, ακόμα και παλιό. Πρέπει εσύ να βλέπεις. Είσαι ρε φίλε καδρώνει. Πρέπει να βλέπεις το κόκκινο φωτάκι το οποίο δεν ανάβει αυτή κόκκινο τη στιγμή. Κόκκινο φωτάκι αυτό δυστυχώς μας τελείωσε. Δεν άναψε. Έχεις δίκιο, δεν σου το είπα. Ωραία. Την άλλη φορά θα πω να κοιτάς τα φανάρια απ' έξω. Όταν ανάψει κόκκινο να μιλάς. Όταν είναι πράσινο να μην μιλάς. Να μην περπατάω. Ανάποδα. Ανάποδα. Όπως βλέπεις και η φωνή είναι λίγο σήμερα. Είσαι λίγο down. Είναι λίγο. Σε βλέπω. Εγώ πάντως είμαι πολύ ανεβασμένος από ό,τι κατάλαβες. Και φορμαρισμένος. Ίδιο σε βλέπω. Τι ανεβασμένος είσαι. Καλά. Σε καρέκλα κάθεσαι. Τι ανεβασμένος να είσαι. Θα το δείξω χρόνο. Για να δούμε. Λοιπόν, να πούμε ότι βρισκόμαστε στο Λίμπερο 107,4. Θέλω να ακούσω μάσα. Θέλω χορηγός ρε φίλε. Θα τα ακούσω. Έλα, θα τα ακούσω. Να καλησπέρισουμε όλο τον κόσμο. Έτσι. Να πούμε ότι πραγματικά γιατί είχαμε και 2-3 τηλέφωνα, υπάρχει ένα πρόβλημα με το ίντερνετ και δεν λειτουργεί από το μεσημεράκι εκεί απόγευμα. Υπάρχει ένα προβληματάκι από το απογευματάκι. Δηλαδή δεν μας ακούνε ιντερνετικώς δηλαδή. Κάνει λούπα. Ακούγεται δηλαδή εκεί νομίζω κόλλησε στον Χρήσαθο Τσαλτίδη που λέει κάποια πράγματα. Ωραία, και Χρήσα. Κάνει αυτό. Το κάψες. Δηλαδή λέει 30 δευτερόλεπτα και κάνει λούπα συνέχεια το ίδιο. Και εγώ όταν έβαλα να ακούσω να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, το κατάλαβα. Νομίζω ότι. Τι να πω τώρα, να πω ότι θα γίνει σε λίγο. Δεν τα γνωρίζω τα θέματα. Το νομίζω... παλεύουν προφανώς οι τεχνικοί. Το παλεύουν οι τεχνικοί. Δεν ξέρω τι βλάβη είναι αυτή η, όσον αφορά το ίντερνετ. Όπως καταλάβατε, λείπει ο Τάσος ο Τρέγιας. Έχω μαζί μου τον. Postman. Καλησπέρα σας κύριε Ντρούλη. Καλησπέρα κύριε Πόστμαν. Να πούμε καλησπέρα και σε όλο το ακροατήριο του Λίμπερο 107,4 και όχι μόνο. Να πω ότι, για να, όπως λέμε ότι λείπει ο Τάσος λόγω υποχρέωση που είχε, και εγώ Πέμπτη Παρασκευή θα λείπω λόγω εξετάσεων που θα κάνω και κάποιων άλλων πραγμάτων. Βαθιά γεράματα βλέπω. Τι να κάνουμε, βαθιά αρχίζουν τα γεράματα. Εντάξει, τι είμαστε, μεγαλώσαμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Όχι μεγαλώσαμε, μεγάλωσες. Εμείς δεν μεγαλώσαμε ακόμα. Εμείς είμαστε ακόμα εκεί που πρέπει να είμαστε. Ένα λεπτό λίγο να ακούσω τι θέλει. Προφανώς θέλει να πει το ίδιο και ο φίλος. Για να τον ακούσουμε έτσι. Μπα, κατευθείαν έπεσε. Τον έριξες. Δεν τον έριξα. Προφανώς άκουσε. Άκουσε αυτό που είπες. Άκουσε. Ναι, αλλά αφού λέμε το ίντερνετ από πού με άκουσε. Προφανώς τέλος πάντων. Αφού λέμε το ίντερνετ δεν λειτουργεί. Λοιπόν. Πάμε λίγο στα διαδικαστικά, στους χορηγούς της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα που ακούτε στο Λίμπερο 107,4 από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 9 έως τις 11. Εδώ πέρα με Τάσο Τρέγια, όπως ξέρετε, και Ζάχο Ντρουλίνκ. Λοιπόν, ξεκινάμε με τη Μάζδα Αμανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της. Η καρδιά της Μάζδα χτυπάει ανατολικά στην Παπάφη, στη Μάζδα Αμανατίδης, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στα αυτοκίνητα Μάζδα. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Μάζδα Αμανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Μάζδα έχει το μάστορά του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης στο Μάζδα είναι ένα στην πόλη και είναι στην Παπάφη 205. Τηλέφωνο για τυχόν απορία που έχετε ή οποιαδήποτε ερώτηση φυσικά μπορείτε να κάνετε για τη Μάζδα Αμανατίδης. Το τηλέφωνο 2310-924-931. Συνεχίζουμε με το πόρκι, το ψητοπολείο, με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, Χοίρινος ή Κοτόπουλο, όπως και πολλές άλλες χειροποίητες γνώστοι, μια σας περιμένουν. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε κάποιες από αυτές τις σούπερ λακταριστές προσφορές. Δύο μπέργκες με γύρο, μην κάνεις θόρυβο. Δύο μπέργκες με γύρο και μια κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. Ένα special burger και μια κοκακόλα μόνο με 4 ευρώ. Δύο special burger. Και μία τσίκης και μία κοκακόλα μόνο με 5,90, επίτηδες πρέπει να το κάνεις. Όλα αυτά που τα βρίσκουμε κύριε Πόστμαν στην Καραολή και Δημητρίου 52. Πολύ ωραία. Πρώην διοικητήριο, ανεβαίνοντας είπαμε για το Μακεδονία Στράκης, ανεφορά στο δεξί μας χέρι πριν το φανάρι. Και delivery 2310-520-555. Σε αυτή την ωραία οδό τη διοικητηρίου που όταν περνάς με τα μάξι νιώθεις ότι περνάς σαν από θάλασσα με κύματα ρε φίλε. Η διοικητηρίου είναι αυτή. Τι ωραία είναι αυτή η διοικητηρίου, ναι πραγματικά. Δηλαδή μπορεί να χτυπήσεις και 10 φορές το κεφάλι σου. Νόμιζα γιατί θα σου λέγανε παίρνεις ναρκωτικά. Βασικά που ήταν δεν ξέρω αν παίρνεις τίποτα. Αυτή η ομαλή οδός διοικητηρίου και αντιγονιδών. Ναι. Καταπληκτικές οδηγίες. Όποιος τις περνάει, σαν, πάει κατευθείαν για σέρβις. Κατευθείαν για σέρβις στη Μάζδα. Σαν έτσι. Τα ταχυδρόμους που είσαι γνωρίζω όλες απ' έξω και ανακατοτά τις οδούς της πόλης μας. Λοιπόν, παρακαλώ. Να τελειώσω και κατεβάζοντας φυσικά, τελειώντας με το πορκί το ψητοπολείο, κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store
ή από το Google Play και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας, κερδίζετε έκπτωση 10%. Όχι και άσχημα, έτσι. Μια χαρά. Σε μια παραγγελία, δηλαδή 30-40 ευρώ, γλιτώνεις και 4 βουλάκια. Ναι, δηλαδή, αυτό είναι. Δύο σαντουιτσάκια τα γλιτώνεις. 1,5 τέλος πάντων. Έτσι. Κάτσε καλά, είναι. Κάτσε καλύτερα. Λοιπόν είναι αυτά. Πολύ καλός ο κύριος. Καλός. Θα πάμε μια φορά, την επόμενη φορά που θα έρθεις, γιατί βιαζόμαστε τώρα όταν κλείσει η εκπομπή. Την επόμενη φορά θα πάμε μαζί και θα κεράσεις. Να σε καλά. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, ναι. Τελευταία φορά θυμάμαι που μου κέρασες ήταν 31 Φεβρουαρίου, ήταν πότε ήταν. Το ποιο έτος? Φεβρουαρίου ήταν, 31, κάπου εκεί ήταν. Τότε με κέρασες τελευταία φορά. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε αρκετή επικαιρότητα, έτσι. Και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, η επικαιρότητα είναι διότι ακουμπάει όλες λίγο πολύ και τις ομάδες η υπόθεση του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης. Έχουμε φυσικά όμως, δεν μπορούμε φυσικά να μην τα σχολιάσουμε όλα αυτά, έχουμε φυσικά όμως τον Άρη να δίνει παιχνίδι must win, έτσι. Εννοείται. Must win στο ποδόσφαιρο. Και στο μπάσκετ παίζουμε με τον Παναθηναϊκό, δεν παίζουμε, είναι, έχει ένα μήνα διακοπή. 15 του μηνός επανερχόμαστε, Ιανουάριο. Φεβρουάριο. 15 Φεβρουαρίου ξαναξεκινάει το πρωτάθλημα. 15 παίζουμε με τον Παναθηναϊκό. Ναι, και 29 με τον Κολοσσό. Θα τα πούμε αυτά λιγάκι. Γιατί πάλι, ένα λεπτό. 15 παίζουμε με. Παναθηναϊκό. Ναι. Και στις 29. Μετά γιατί 29 και όχι 23. Όχι, πρέπει να έχουμε κάποιο ενδιάμεσο παιχνίδι. 29 πάντως είναι το κριτήριο γιατί. Ναι. Είναι το match, είναι το τελευταίο πλέον που εκεί, εάν τυχόν αυτό δεν το πάρεις. Έχεις ελπίδες δηλαδή. Γιατί, ναι, γιατί ωραία. Υπάρχει, θα είναι και τουλάχιστον έτσι, τουλάχιστον είπε ο κ. Σαρβανίτης, θα είναι ενισχυμένη και η ομάδα με έναν ή δύο καλαθοσφαιριστές. Θα είναι ενισχυμένη η ομάδα. Ναι. Και γιατί δεν ενισχύθηκε με τον Ιωνικό? Δεν ενισχύθηκε με τον Ιωνικό γιατί τα χρήματα τα οποία μαζέψανε δεν προλάβαν να άρουν τον μπαν. Άρα λοιπόν τα δώσαν στους καλαθοσφαιριστές. Και επομένως μείναμε από ρευστό, κύριε Τρούλη. Άρα τώρα πώς βρέθηκε το ρευστό, φίλε? Κάνω έτσι, νομίζω, κάνω σε ένα λεπτό, ναι. Κάνω το δικηγόρο σε εισαγωγικά του διαβόλου. Με έβαλες κατευθείαν στα βαθιά. Γιατί κακό είναι. Να αρχίσουμε λίγο από τα ρευστά. Δεν είναι καθόλου κακό, γιατί έδωσε μια συνέντευξη από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στο Yellow Radio, έτσι, ο πρόεδρος του ΑΣ, ο κύριος Αρβανίτης. Εγώ έχω κάποια παραπονάκια από τον κύριο Αρβανίτη, τα έχω πει τις προηγούμενες εβδομάδες, έχω κάποια παραπονάκια, να πω την αλήθεια. Και είναι μια συνέντευξη στην οποία πρέπει να τη σχολιάσουμε, έτσι. Και ποδόσφαιρο θα σχολιάσουμε, γιατί και εκεί έχει ψωμάκι. Ο Άρης, έχουμε 29 του μηνός, δύο μέρες μένουν για τις μεταγραφές, έτσι το μπαν παραμένει. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση όσον αφορά τίποτα. Το τι γίνεται σιγή με τον ΠΑΟΚ. Ευθείως και αυτό ίσως να είναι καλό. Καλό είναι που δεν θα κάνουμε μεταγραφές. Όχι, 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 το σιγή ευθείως που είπα. Ναι, καταρχήν τώρα θεωρώ... που τα λέμε έτσι να κάνουμε έτσι λίγο, πώς το λένε, πολύ επιδερμικά και στο τέτοιο. Χθες λύθηκε το συμβόλαιο του τέτοιου, έτσι. Του ηθοποιού. Του Μενέντε. Του ηθοποιού. Ναι. Μ' άρεσε, ποιος ήταν. Δεν το λέω τώρα, δύο χρόνια το λέω. Ηθοποιός είναι. Ηθοποιός. Νομίζω το κακό, πάλι το ίδιο σχόλιο, δεν πειράζει, μου αρέσει το κακό. Δηλαδή αυτός είναι ηθοποιός, ο άλλος εκείνο το. Ποιος? Εκείνη η αρκούδα που την ταΐζουμε και ούτε ναι, καν μπορεί να απολυθεί. Καταρχήν είναι ρατσιστικό σχόλιο αυτό. Συγγνώμη, το παίρνεις πίσω. Η αρκούδα είναι και ζώο, α πούμε, είναι καλό, είναι ένα ζώο το οποίο το θαυμάζω εγώ. Και εσύ πάει πάλι. Πάλι την έριξε. Εκεί μου πήγαν να σοβαρευτούμε πάλι. Άκουσε. Τώρα για το. Κάτι πήγε να πει για τον Ντουάρτη που δεν δέχτηκε τον. Καλά καλά. Εσύ τι θα το δεχόσουν, ανάλογα. Πρόσεξε. Εφόσον δεν ξέρουμε τι προτάθηκε, εγώ. Προτάθηκε, ξέρουμε. Τι προτάθηκε. Το 60% του συμβολέου του. Είσαι σίγουρο αυτό. 60% του συμβολέου του. Όχι, συγγνώμη, αυτό ζητάει. Αυτό ζητάει το 60. Το 60. Του Άρη τι του προτείνει? Ο Άρης προφανώς μπορεί να του προτείνει το 30, το 40. Άμα του προτείνει. Όχι του συμβολέου του φέτος, της τριετίας. Ναι, άλλο λέω. Θέλετε, έτσι για να τα αναλύουμε τώρα. Άλλο λέω. Ναι. Έχει υπογράψει ένας άνθρωπος τρία χρόνια συμβόλαιο. 250, 300, 350. Ναι, μακάρι να ήταν έτσι. 270, 300 και κάτι παραπάνω στο τρίτο. Έτσι είναι. 350 στην τελευταία. Κοντά στα 350. Λοιπόν, από αυτό όλο το ποσό λοιπόν ζητάει το 60%. Δηλαδή δεν έχει πάρει τίποτα μέχρι τώρα. Προφανώς τον δώσει κάποιο. Έχει πάρει. Δεν μπορεί να μην έχει πάρει. Αν δεν είχε πάρει. Αυτό όμω συνολικά ρε παιδί. Βλακία λέω. Και να μην έχει πάρει, δεν θα κάνει προσφυγή αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει προσφυγή. Ποιο θα τον πάρει? Θα κάνει προσφυγή? Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν κάνει προσφυγή, μένει ελεύθερο. Ναι.
Ναι, τώρα μπαίνει, μπαίνει ελεύθερος και όλο το ποσό του επιδικάζεται. Σωστό κι αυτό. Εντάξει, τέλος πάντων. Εννοώ ότι δεν έχουμε, δεν έχουμε τα δεδομένα για να κρίνουμε έτσι σωστά, έτσι. Απλώς ξέρουμε ότι ζητάει, κάθεται πάνω στο συμβόλαιο, θέλει το 60% του συμβολέου. Από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, του έγινε μια πολύ καλή. Του πρότεινε μια άλλη. Δηλαδή, ενώ του είχε δώσει κάποια χρήματα και τον, έδωσε, και τον έδινε και μια καλή αποζημίωση. Ο Άγγελος Καριστέας τον έκανε μια πολύ καλύτερη πρόταση από, από την πρώτη. Έτσι λέει το ρεπορτάζ, έτσι. Και είπε πάλι όχι. Λοιπόν, εσύ τι θα έλεγες. Κοίταξε, φίλε. Αν στα 28 δεν είναι αυτός, πόσο είναι. Εγώ διάβασα ότι βρέθηκε λέει και υπέρβαρος. Ναι, αυτό. Δεν δίγεται, λοιπόν, το τζατζί και εγώ. Τον έβαλα μάλιστα να κάνει δύο προπονήσεις την ημέρα. Για να χάσει τα κιλά. Τι, δύο, τρεις προπονήσεις. Αυτός πρέπει να κάνει 10, όχι τρεις. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής όμως. Ένα παιδί. Γιατί παιδί. Γελάμε βέβαια, αλλά είναι μεγάλο πρόβλημα. Βεβαίως είναι μεγάλο πρόβλημα. Βέβαια δεν φταίει ο ίδιος. Όχι. Ένα παιδί 28 νομίζω είναι. 27, κάπου εκεί. Δεν ξέρω, λοιπόν. Αν στα 28, στα 29 νομίζω. Μπράβο. Αυτός ένα παιδί το οποίο είναι πάνω στα ντουζένια του, είναι πάνω στο άνθος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, κάθεται σε ένα συμβόλαιο το οποίο είναι παροπλισμένος και μπορεί να τον παροπλήσει για άλλο ένα χρόνο ακόμα. Και μισό για άλλα δύο χρόνια. Ναι, ακόμα. Λέω εγώ. Όλο λοιπόν, το συμβόλαιο είναι τριετές. Άρα, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής πλέον δεν έχει, είναι τελειωμένος σαν ποδοσφαιριστής. Τον πειράζει, ένα εκατομμύριο θα πάρει. Μισό λεπτό όμως λίγο, Ζάβο. Αν πραγματικά ήξερε ότι έχει χρηματιστηριακή αξία ποδοσφαιρική, θα το είχε όχι λύσει. Το ίδιο λέμε. Μπράβο. Δεν έχει, ξέρει ότι δεν έχει. Προφανώς, δεν θα βρει ομάδα. Προφανώς είναι όπως λέμε εμείς παλτό. Έτσι, αυτό που κρέμεται στην κρεμάστρα μας. Λοιπόν, και επειδή ξέρει ότι φεύγοντας από τον Άρη. Δεν θα βρει πουθενά. Ίσως να μην βρει, να πάει στη Β' κατηγορία Ολλανδίας, δεν ξέρω εγώ που θα πάει. Λοιπόν, σου λέει καλά είναι εδώ. Κάνω τις διακοπές μου, ωραία λιακάδα έχει. Τρώω, ρίχνω τις μάσες μου, τις ξάπλες μου, τα τσιπουράκια μου. Βάζω την μπάκα μου, τη μεγαλώνω. Μια χαρά είμαι. Εγώ έχω φίλο, πάλι το ίδιο σχόλιο θα κάνω, δεν πειράζει. Από ποια ομάδα, δεν θυμάμαι τον πήραμε αυτόν, ναι. Από ποια ομάδα τον πήραμε, ελεύθερο. Από τον Ηρακλή, της Ολλανδίας. Χερκουλές. Ναι. Ωραία. Έχω ένα φίλο που παρακολουθεί έτσι το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και μου έλεγε, πρόσεξε. Μου λέει, πώς τον πήρατε αυτόν τον παίκτη. Αυτός μου λέει και ο άλλος, ο ακραίος, ο extreme. Ήταν δύο καλύτεροι παίκτες, λέει, πώς τον πήρατε, λέει, αυτόν τον παίκτη. Τόσο καλό παίκτη πήραμε. Κοίταξε. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι η περσινή του χρονιά στη Χέρκουλες, άμα πάρει τα στατιστικά, ήταν εκπληκτική. Τι έγινε, ήρθε εδώ, είδε τζατζίκι και σουβλάκι. Δεν και... ξέρω τι έγινε. Δεν πάντως, αυτό. Στην προετοιμασία, όταν τον πήρε πέρυσι. Ποιο Τσαλτίδη, να μα πει στην προετοιμασία τι γινόταν. Ο κύριο Παντελίδης τον πήρε. Τον ξεκίνησε. Λοιπόν. Ότι εισήγησε του κύριου Διαμαντόπουλου, αν θυμάμαι καλά. Ναι, αλλά ο κύριο Παντελίδης τον ξεκίνησε στην προετοιμασία. Στην προετοιμασία τι έκανε. Τίποτα. Τίποτα. Όταν έτσι. Ήρθε δηλαδή, μάλλον υπέγραψε το συμβόλαιο, ωραία. Είχε περίπου 20-25 ένα μήνα καιρό για να επανέλθει η ομάδα για να γίνει το πρώτο ραντεβού, έτσι. Ναι. Και εκεί ο κύριος Ντουάρτε ήρθε με πολλά κιλά. Ναι, το κακό δεν ήρθε ότι ήρθε με πολλά και κιλά. Στην προετοιμασία. Εγώ δεν τον έχω πετύχει. Η Θεσσαλονίκη είναι μικρή. Το κακό δεν είναι ότι ήρθε με πολλά κιλά. Το κακό ότι ήρθε με πολλά κιλά και το έχει περισσότερα. Αυτό είναι το κακό. Περισσότερα, όντως. Το έχει περισσότερα. Δεν ξέρω τι κάνει ο άνθρωπος. Εντάξει, ο σκοπός είναι ότι ο Άρης πρέπει να απαλλαγεί από το συμβόλαιό του. Όχι μόνο οικονομικά, για να μπορέσει να ενισχυθεί όταν βέβαια θα αρθεί το μπαν. Αυτό που ξεκινήσαμε από το Μενέντεθ και πήγαμε στον άλλο. Θυμάμαι, αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Που, το μπαν έλεγε ότι δεν μπορούμε να πάρουμε, αλλά δεν μπορεί να φύγει και κανείς. Ο Μενέντεθ πώς έφυγε. Αφού έγινε η άρση, επειδή, πρόσεξε. Δεν είναι καμία άρση, ποια άρση έγινε. Άκου πώς ήταν τα πράγματα. Το αρχικό μπαν ήταν απαγορευτικό. Το επέβαλε η FIFA και μετά το επέβαλε και σε εμάς σαν ομοσπονδία η ΕΠΟ. Έτσι, λοιπόν. Αυτό έλεγε τι. Κανείς δεν έρχεται ούτε φεύγει. Τίποτα. Έτσι έλεγε. Μπράβο. Όχι, στην αρχή ήταν μόνο δεν έρχεται και μετά έκαναν, μετά από 2-3 μέρες είπαν δεν μπορεί να φύγει, όχι κανείς. Να φύγει, να πουλήσει παραδείγματος. Πήγαινε, έλα τέρος. Τέλος. Αυτή που λοιπόν, μάλιστα είχε ανακαλέσει και τον Ντουρμισάερ το δελτίο. Ο Άρης προσέφυγε. Στο δικαστήριο. Τα ξέρω, γνωστά είναι, μην τα παραλαμβάνω. Εκεί του δόθηκε η ελευθερία να κάνει τι. Να αποδεσμεύσει και να κάνει μεταγραφές εσωτερικού χώρου. Μόνο από Ελλάδα. Μπράβο, ναι. Μόνο από Ελλάδα ξένους Έλληνες. Πρόσεχε, έχει σημασία αυτό που σε λέω. Ξένους Έλληνες, που για μένα είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Ξένους Έλληνες. Ναι. Ξένου παίκτε που παίζουν στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Ξένους Έλληνες. Ξένου παύλα Έλληνε, ρε λοιπόν. Και να αποδεσμεύσει και να πάρει. Άρα λοιπόν μπορούσε. Ανέβασε εγώ και θα μείνει εκεί. Αυτό δεν το, ανέβασε δεν το πρόσεξα, και από την ΚΑΠΑ 19
τα παιδιά τα οποία δεν μπορούσε. Ναι, τους δύο. Μπράβο, τους δύο που δεν μπόρεσε να δει. Είχε προλάβει. Γι' αυτό έγινε λογικά και. Το Σεγγέγρι. Που αυτός μπορεί να τον δούμε να παίζει με τον Πανιόνιο. Κράτησε. Όχι, μπορούμε, πρέπει να παίξει. Ποιος λοιπόν. Όχι, ένα πράγμα. Όχι, μπορεί. Είναι τιμωρημένος ο Κόρχουτ. Ναι, το ξέρω. Τι μπορεί, ποιος θα παίξει, εγώ θα παίξω. Εντάξει, ο ένας τιμωρημένος, ο άλλος έφυγε, έστω ηθοποιός έφυγε. Ναι. Δεν υπάρχει. Ναι. Εκτός αν βάλει. Δεν γίνεται. Να βάλει το Σάσα πάλι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, ναι. Όχι. Δεν γίνεται. Λοιπόν, θέλουμε νίκη. Έτσι, να ήταν, λοιπόν, να ήταν άλλο μάτς. Να το ανοίξουμε λίγο αυτό το θέμα τώρα που έπιασες. Εγώ ωραία. Θεωρώ ότι εδώ πρέπει να εστιάσει ο Άρης. Ο Άρης έχει αυτή τη στιγμή το εξής προνόμιο. Τον απαγορεύουν να φέρει κάποιους ποδοσφαιριστές αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, η οποία είναι περίοδος ερωτηματικού. Βέβαια, αν πάρουμε την περσινή χρονιά, θα πούμε που έκανε 5 στα 6 ή 4 στα 5, του βγήκαν όλα σχεδόν. Λοιπόν, και αν ο Τόνσο δεν είχε αυτούς τους τραυματισμούς, θα ήταν το απόλυτο. Ο Τόνσο θα αποτελέσει λοιπόν, σύντομα παρελθόν. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο Άρης μπορεί να πάρει ποδοσφαιριστές Έλληνες και ξένους. Από την εγχώρια αγορά. Και από αυτούς μάλιστα έχει πάρα πολλούς που μπορούν να μας πάρει. Για πες μας. Λοιπόν, μπορεί να πάρει και σαν center back. Πες μας ένα. Θα σου πω τώρα. Λοιπόν, ένα. Που δεν έχω σκεφτεί εγώ. Άρα μπορεί να πάρει να ενισχυθεί και στα half, έτσι. Ναι. Πώς να είναι. 29 έχουμε, δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι. Και εγώ λέω ότι κάτι γίνεται και θα το μάθουμε στο τέλος. 31. Άκουσα με. 29 έχουμε και μάλιστα είναι βράδυ. Δηλαδή στην ουσία 30 έχουμε. Ξημερώνει 30, έτσι. Νομίζω μέχρι 31 του μηνός τέλος. Δηλαδή έχουμε μια μισή μέρα. Πότε θα τους πάρει και πότε θα πάρθουν αυτοί οι παίκτες. Μπορείς στις 31. Πες μου, πραγματικά. Βέβαια, έχεις μια μισή μέρα. Εγώ δεν είπα. Πες μου, πραγματικά δεν μου είχε περάσει από το μυαλό, γιατί μέχρι τώρα ξέρεις τον μπάντο τέτοιο και δεν μου είχε περάσει. Πες μου, ποιοι είναι δηλαδή έτσι ελεύθεροι που μπορεί να φτιάξει. Αυτό ο Ασόνσιο, ρε φίλε, που με έχει μπει μέσα στην καρδιά μου τη Λαμία. Αυτό ο έγχρωμο center back που παίζει πίσω στη Λαμία. Συγγνώμη, δεν παίζει αυτό. Πώς θα τον πάρουμε. Μεταγραφή δεν μπορούμε να τον κάνουμε. Βασικό στη Λαμία δεν είναι. Ναι. Πώς θα πάμε να πληρώσουμε τη Λαμία. Ναι. Μπορούμε. Δηλαδή εκεί που πλήρωσες αυτό το παλτό 350 χιλιάρικα τη χρονιά, ξέρω εγώ πόσο είναι. Δεν μπορεί να δώσει ένα ποσό να πάρει στον Λαμία. Η Λαμία δηλαδή, αν του δώσει λεφτά, τον δίνει. Μπορεί γιατί να μην τον δώσει. Έγινε πρόταση, δεν ξέρω. Μπορεί να έγινε. Λέω εγώ. Ναι. Λέω. Πώς τον είπες αυτό. Ασένσιο, αυτό δεν είναι. Ούτε το ξέρω. Ναι, τέλος πάντων. Λαμία. Ένα μαυρούλης ωραίος πίσω που δεν περνάει τίποτα. Ένα μαύρο θυμάμαι πίσω. Ένα center back δεν χρειάζεται. Center back είναι αυτό. Ορίστε. Αφού είμαι αριστερό back. Όχι, 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 center back σου μιλάω. Μιλάω ναι, center back. Όχι, ασέ, κάπω αλλιώ λέγεται. Ρε. Ναι, ο center back. Αυτός, ο μαύρος. Όχι ακόμπα. Κάπω λέγεται αλλιώ. Ασέ ή ο. Κάπω έτσι λέγεται. Ναι, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να κάνουμε τώρα. Ναι, είναι καλό αυτό. Έχει δίκιο. Είναι ταμαρίσιο, είναι καλό. Έχει και άλλου ποδοσφαιριστέ που αριστερά ποιον είναι. Μα έφυγε παραδείγματο χάρη αυτό του Πανιωνίου πήγε στην δανεικό στο. Στη Λάρισα. Ο Μασούρας. Ο Μασούρας. Θα μπορούσαμε να τον κάνουμε. Του Ολυμπιακού είναι ο Μασούρας. Ναι. Θα μπορούσαμε, ρε φίλε, να τον πάρουμε σε καθεστώς Ντουρμισάιρ με αγορά όψιον του καλοκαίρι. Δεν μπορούσαμε. Πιθανόν. Λοιπόν, στα χαφ. Αυτός τι παίζει. Χάφ είναι. Αμυντικό χάφ είναι αυτός. Βεβαίως. Σε γνώμη, τον μπερδεύω με τον άλλο, τον Άμπαλο. Όχι. Τον Μασούρα, τον Άμπαλο. Πώς δεν παίζει αυτός τον Ολυμπιακό. Πραγματικά είναι θαύμα. Αριστερό χάφ είναι. Ναι, είναι Άμπαλος. Λοιπόν. Δεν θα δηλαδή συμφωνήσω μαζί σου, αλλά εντάξει. Δεν θα συμφωνήσει μαζί μου. Δηλαδή ο Μασούρας είναι παίκτης. Είναι ο οποίος πάρα πολύ καλός παίκτης. Για. Δηλαδή είναι παίκτης που με αυτόν, ας πούμε, έστω και στο ελληνικό πρωτάθλημα της πλάκας, λες ότι με αυτόν θα πάρω πρωτάθλημα, ας πούμε, του Μασούρα. Γιατί να μην το πάρω. Εντάξει, δηλαδή. Okay, εντάξει. Ωραία, εντάξει, η απόψη σου. Εγώ λέω ότι είναι μετριότητα και πιο κάτω. Όταν μας το εδώ μέσα στο κλειάζι. Μεγάλο πράγμα, τι λες. Ωραία, ήταν άσχημο. Τι λες, ρε. Τέλος πάντων, λοιπόν. Συγχαρητήρια. Γκολ στην Ευρώπη έχει βάλει ο Μασούρας. Ο Μασούρας δεν παίζει στην Ευρώπη. Α, τόσο καλός είναι. Δεν παίζει τόσο πολύ στην Ευρώπη. Δεν τον δηλώσω, να το δηλώσω, δεν παίζει. Παίζει σε μια ομάδα η οποία έχει τρει ευρώπε. Ο καλός στην Ευρώπη φαίνεται, φίλτατε. Στα ευρωπαϊκά μα φαίνεται. Είναι ακόμα πιτσιρικά, 23 ευρώ παιδί είναι. 23 χρόνια πιτσιρικά. Ναι, τι είναι, μεγάλο είναι. Μα έχει όλη την καριέρα, την καριέρα μπροστά του, ρε. Δηλαδή, ναι. Έτσι, μπορεί του χρόνου να είναι άπιαστος. Δηλαδή, ναι. Έτσι στα 23 θα μάθει ό,τι να μάθει. Εντάξει, πιστεύω. Εντάξει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει τώρα, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Το λέμε, τη συζήτηση. Λοιπόν, κάνουμε κουβέντα. Ωραία, άρα λες ότι υπάρχουν στόχοι. Υπάρχουν στόχοι εντός Ελλάδος που πραγματικά. Εγώ πιστεύω ότι τους έχουν εντοπίσει και πιστεύω ότι ήδη τους συζητάνε. Μακάρι. Εγώ ειδικά, στις 31 πιστεύω θα έχουμε ανακοινώσει. Μακάρι, ειδικά πρόσεξε το, όπως είπε σωστά και εσύ, στην θέση του αμυντικού χαφ. Για μένα δεν χρειάζεται ένας παίκτης. Χρειάζεται δύο, αλλά βέβαια δύο δεν μπορούμε να πάρουμε τώρα, έτσι. Ναι. Δύο χρειάζονται εκεί πέρα. Δύο. Δύο σε ποιότητα και έτσι. Σαν το Σάσα, ας πούμε.
τέτοια ποιότητα. Καταρχήν, να πω κάτι, Ζάχο, έτσι λίγο. Και έναν αριστερό μπορούμε μπακ, λίγο σίγουρα. Να το πιάσουμε αυτό, βέβαια, λίγο, βέβαια. Για το τελευταίο παιχνίδι, γιατί ήταν και λίγο. Για το τελευταίο που χάσαμε δύο. Που χάσαμε το θέλω την άποψη να ξεκινήσουμε. Λοιπόν. Δεν πειράζει. Καταρχήν θέλω να εστιάσω σε δύο σημεία, Ζάχο. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει μαζί μου. Ο Άρης έχει. Καταρχήν πριν πει, sorry. Ναι, γιατί έχουμε και του βάζουμε και του ακρότε. Έτσι. Τα χαιρετίσματα από το Νεκτάριο. Χαιρετισμού λέει και στον Μπόσμαν. Επιτέλου, αριανή εκπομπή. Εντάξει, φίλε, και εγώ. Λείπει ο Τάσος σήμερα, εγώ θα λείπω τις δύο επόμενες μέρες. Έτσι θα κλείσουμε με ένα πολύ ωραίο επίλογο. Θα έχω. Ο Χρήστος είναι λοιπόν. Αλεπτό. Ναι, οκ. Okay. Χαιρετίσματα και από τον Χρήστο να είναι καλά. Και ο Γιώργος, εντάξει. Καλησπέρα, σας έχω ένα λεπτό. Το ράδιο είναι. Φίλε, το είπαμε, υπάρχει πρόβλημα. Έτσι. Ναι, προσπαθούν. Ή μην προσπαθείτε μέσω ίντερνετ. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση αυτή τη στιγμή να ακούσετε. Αυτός ο Θανάσης Εγνατιάδης, ρε παιδιά, μου έρχεται να τον φιλήσω. Καλή εκπομπή ταχυδρόμη της καρδιάς μας. Απέτησε από την κυβέρνηση να σωθεί ο Άρης στο μπάσκετ αφού βοήθησε τους δίπλα ξεδιάντροπα. Θα το πούμε και μετά. Αυτό είπαμε τώρα για τον μπάσκετ, ειδικά. Γεια σου, Θανασάκη μου. Γεια σου. Πιστεύω, επειδή ακούει, είναι τακτικός ο Θανάσης, ακούει και τις εκπομπές εδώ πέρα και με τον Τάσο όταν είμαστε. Και χθες το είπαμε και φυσικά όσο περνάει ο καιρός. Θα το λέμε ακόμη περισσότερο. Λέγαμε για ποδόσφαιρο. Λοιπόν, έτσι. Θέλω να εστιάσω λοιπόν σε δύο δίδυμα. Για το τέτοιο θα μου λες, για την ήττα με τον. Ακριβώς. Προχώρα. Λοιπόν, αυτά τα δύο δίδυμα είναι για μένα κλειδιά μέσα στην ενδεκάδα του Άρη. Είναι Λάρσον Ιντέγε. Ματίγια Σάσα. Τι θέλω να πω. Όταν λείπει κάποιος ένθεν και ένθεν, η ομάδα δυστυχώς δεν πάει. Και σε αυτή την περίπτωση με τον Πανετολικό είχαμε το εξής. Λείπαν δύο. Και από τα δίδυμα λείπαν ένας και ένας. Βέβαια ο Ιντέγε είναι ήδη τραυματίας, το ξέρουμε. Ναι, ένα μήνα και πιστεύω ότι ο Λάρσον, αυτός που ξεκίνησε πολύ χάλια, έτσι αν θυμάσαι καλά, κάποια στιγμή όταν ο Μίστερ Ένινγκ τον έβαλε δίπλα στον Ιντέγε, ακριβώς από εκεί και πέρα ήταν η άνοδος του Λάρσον. Δηλαδή πήρε πραγματικά ρόλο στην ομάδα δίπλα στον Ιντέγε. Παίζοντας είτε μπροστά αυτός, είτε πίσω, είτε στην ίδια ευθεία. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το δίδυμο έδεσε και η πραγματική άνοδος του Λάρσον οφείλεται στον Ιντέγε. Τι βλέπουμε τώρα. Στοπ λίγο, γιατί έχω στοπ, άνω τελεία. Βεβαίως. Γιατί έχω εδώ ενημέρωση για τους φίλους. Παιδιά, το πρόβλημα είναι της εταιρείας επικοινωνίας, έτσι. Υπάρχει πρόβλημα από την εταιρεία που συνεργάζεται εδώ ο σταθμός, δεν είναι θέμα του σταθμού. Μάλιστα. Εντάξει, και προφανώς υπάρχει έτσι, τέτοιο για να το λύσουν. Υπάρχει πρόβλημα από την εταιρεία. Τρεις είναι οι εταιρείες, μία από τις τρεις. Να μην κάνουμε έτσι και διαφήμιση, έτσι, ούτε να πούμε κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, έλεγες για το. Λοιπόν, άρα λοιπόν, με τον τραυματισμό του Ιντέγε, Ζάχο, ναι. Τι είδαμε, είδαμε πτώση του Λάρσον. Ο Λάρσον δηλαδή δεν είναι αυτός ο Λάρσον ο οποίος ήταν δίπλα στον Ιντέγε. Ωραία. Είναι άλλος. Να πάμε και στο λίγο στο δεύτερο δίδυμο. Ναι, πήγαινε. Για να το κλείσω και θέλω να μου το σχολιάσει. Ναι. Ματίγια Σάσα. Δύο για μένα καταπληκτικοί ποδοσφαιριστές και οι δύο. Ο ένας είναι σίγουρα. Ο ένας είναι ένα μηχανάκι το οποίο θα κόψει, θα τρέξει, θα πάρει θέσεις, θα καλύψει χώρους. Και ο άλλος τι είναι, είναι ο βιρτουόζος. Δηλαδή που θα περάσουν όλες οι μπάλες από τα πόδια του. Αυτός δηλαδή είναι ο ενορχιστρωτής. Κάτι μπινελίκια τώρα από την παρέα μου να ξέρεις. Λοιπόν, να ξέρεις κάτι. Εγώ θεωρώ ότι οι άνθρωποι που δεν το βλέπουν αυτό είδανε το παιχνίδι με τον Πανετολικό, το πώς ήταν η ανάπτυξη του Άρη. Δηλαδή με τις σαραντάρες από την άμυνα να πηγαίνουν στην επίθεση. Χωρίς να περνάει μπάλα. Γιατί? Γιατί ο Ματίγια μπορεί να μην έχει κοψίματα τρεξίματα, αλλά έχει ρεφίλε την πάσα, έχει την κάθετη, έχει την πλάγια, την πρόθεση. Την πρόθεση έχει το φάουλ. Άφησε με, άρα λοιπόν, όταν παίζουν μαζί αυτά τα δύο δίδυμα, ο Άρης πετάει. Ωραία. Για να πω και εγώ την παιχνίδι με τον Πανετολικό είχαμε θέμα. Βέβαια έλειπε και ο Ρόζ, ακόμα ένα πολύ μεγάλη απώλεια και αυτό ήρθαμε εκεί που ήρθαμε. Για να πω την άποψή μου, καταρχήν ο φετινός Ματίγια δεν κάνει μια σχέση με τον περσινό. Δεν παίζει ρόλο όμως αυτό. Ωραία. Το μόνο που. Είναι εργαλείο, Ματίγια. Το μόνο που προσδίδει φέτος τουλάχιστον. Εγώ τη βλέπω, σφυρίζω. Δεν σημαίνει ότι είναι και σωστή άποψή μου, έτσι. Ωραία. Το μόνο που προσδίδει τουλάχιστον φέτος, μόνο αυτό, είναι την ηρεμία στην ομάδα. Δηλαδή. Μεγάλη υπόθεση. Είναι, όντως. Μεγάλη υπόθεση. Είναι. Τώρα, όσον αφορά το. Καλά, για το σας, εντάξει, πιστεύω ότι ήταν. Τι να πω, πιάσαμε ένα jackpot. Θεωρώ ότι είναι σιώπης και λίγο καλύτερο. Έτσι. Ναι, στα είπα, δηλαδή ήταν ο σιώπης.
Ναι, γιατί ο άνθρωπος σκοράρει κιόλας, θα μπει και στο κενό χώρο, θα τρέξει και χωρίς την μπάλα, θα κόψει, θα κάνει. Βέβαια, προχθές τον έβαλε λίγο πιο μπροστά. Δεν μπορεί να προωθήσει παιχνίδι ο Σάσα. Δεν το έχει αυτό. Εντάξει, άμα το έχει και αυτό, δεν θα ήταν στην Ελλάδα. Ακριβώς. Δεν θα ήταν και στην Ελλάδα. Άρα το συμπληρώνει ο άλλος. Ωραία. Αυτό είναι. Εγώ όμως θέλω μια διαφορετική προσέγγιση και να πάω ένα τέτοιο. Εγώ είδα σε αυτό το ματς δύο πράγματα. Τα σχολιάσαμε εδώ και με τον Τάσο. Εγώ ναι. Πρώτο. Ένα, ότι όταν ξεκινάει το παιχνίδι, έχουν τελειώσει όλα τα άλλα. Ναι. Τα αποτελέσματα είναι κουφέτο. Δηλαδή. Είναι κουφέτο. Όχι κουφέτο, δηλαδή αν του λέγανε πέστε μα τι ρεάρι, τι θέλει τα αποτελέσματα, αυτά τα αποτελέσματα. Αυτά. Εννοείται. Το δουλέψαν όλοι για μα. Ναι. Άρα, όχι φυσικασμός, αλλά. Εγώ φυσικασμός το είπα. Ναι, όχι, εντάξει, επειδή μου υπήρχε και η κούραση από τα 6 συνεχόμενα παιχνίδια, έτσι. Ωραία. Ή παίζουν ρόλο και αυτό. Εννοείται. Και αυτοί βέβαια παίξαν, αλλά είχαν 4 μεταγραφές μέσα. Όσο αναφορά. Στην ομάδα. Εντάξει. Δεν είναι για να πέφτει αυτή η ομάδα, εντάξει. Εγώ φίλε, να σου πω την αλήθεια. Αγωνιστικά λέω. Αυτό που με έδειξε ο Πανετολικός, καταρχήν ήταν ομάδα για να χτυπάει πραγματικά την εξάδα. Ναι, και αυτό ο Ατρόμητος δηλαδή είχε καλύτερο που τον πήραν. Αυτό που μα έβαλε τα γκολ. Ο Ρόζα. Ναι, καλός παίκτης. Και στο προηγούμενο ματς τον είδα, δεν είδα μόνο με τον Άρη. Ναι. Γιατί το δείχνει, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Βεβαίως. Βέβαια, πάντα αυτό με την υποσημείωση ότι αλλιώς είναι να φοράς μία φανέλα μιας ομάδας που δεν έχει πίεση. Και αλλιώς είναι να φοράς τη φανέλα μιας ομάδας που έχει πίεση, έτσι. Εννοείται. Από τον κόσμο και συμφωνώ. Λοιπόν, με αυτή την υποσημείωση αυτός φαίνεται ότι είναι καλός παίκτης και είναι ιδανικός. Δεν θυμάμαι από πού τον είχαν ιδανικό. Ο Ατρόμητος και τον έδωσε, δεν ξέρω, δανεικός είναι πάντως. Είναι δανεικός. Ναι, δεν θυμάμαι τώρα την ομάδα, το έλεγε και ο Σπίκερ. Είναι καλός. Πάντως με έκανε εντύπωση που, γρήγορος, που, δεν έπαιξε στο, ναι, που δεν έπαιξε στον Ατρόμητο. Με έκανε εντύπωση. Ναι, λες και καλύτερος ο Ατρόμητος εκεί. Τέλος πάντων, αυτά θα μας τα πει ο Γιάννης άμα βγει και μας ακούει. Ένας φίλος εκπομπής και είναι του φίλος του Ατρόμητου. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ είδα μια κούρα στην ομάδα. Θεωρώ ότι αν δεν γίνουν μεταγραφές για να το κλείσουμε. Αν δεν γίνουν μεταγραφές, υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Εσύ λες ότι θα γίνουν και εγώ. Και εγώ έτσι πιστεύω. Δηλαδή, μέχρι τις 31 του μηνός, εγώ περιμένω ανακοινώσεις. Άλλο ότι πιστεύουμε δεν βγαίνει πουθενά αυτό από τα ρεπορτάζ. Μακάρι να έχεις δίκιο και να έχεις πληροφόρηση. Να. Μία φορά θυμάμαι κάτι μου είπες και είχε βγει. Να πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι σε ποιο θέμα. Για μπάσκετ ήταν. Μακάρι να έχεις πληροφόρηση. Δεν προκύπτει από πουθενά ότι θα γίνει μεταγραφή και εφόσον δεν γίνει μεταγραφή. Ο Άρης δυστυχώς, όσο και αν ακουστεί. Άσχημα, δεν μπορεί με αυτό το ρόστερ να βγάλει όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια χτυπώντας τα όλα. Θα πρέπει να κάνει διαχείριση λοιπόν. Σωστός. Ναι. Δηλαδή το επόμενο ματς είναι παιχνίδι που πρέπει να το κερδίσει. Εντάξει. Αυτό πρέπει να το πάρει. Γι' αυτό σου είπα, ξεκινώντας το ματς με τον Πανετολικό και ξέροντας και όλα τα αποτελέσματα. Όχι φυσικάσμο ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, ήταν για το πρόγραμμα, ξέρουμε και το πρόγραμμα ότι είναι για μας πολύ καλό και για τους άλλους τρομερά δύσκολο, τους συνεκδικητές. Θα σου πω και γιατί έχω, ναι, έχω κάνει όλα αυτά. Συν το Κυριάλη και άλλοι μπάλα παίζουν, έτσι. Εννοείται. Ούτε Μπαρτσελώνα είμαστε. Έτσι. Λοιπόν, αν τα ανακατέψει ο Τσουκάλι, έβγαλαν το 2-0. Ένα αποτέλεσμα που μπορούσε να έρθει, πρόσεξε και στη Λάρισα. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα, να χάσουμε. Ναι, βέβαια. Ναι, αν δεν γίνουν, απλά έγιναν δύο τραγικά λάθη της άμυνας, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, συμφωνώ. Και το τελευταίο που το έκανα και προχθές 10 λεπτών, θα θέλω να αποψίσω και να πάμε και στο. Εντάξει, το φάγαμε, θα το κάνουμε μετά το διάλειμμα στις 10. Δεν πειράζει. Παρά 20. Εγώ είμαι από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος που είπα για αυτόν τον Αμπούμπα. Ότι δεν είναι. Λοιπόν, θα σου πω τώρα για τον Αμπούμπα. Όχι, είναι άποψή μου. Περίμενε. 10 δευτερόλεπτα και θα μου πεις και να θες μόνο αυτό. Είμαι από τους πρώτους που είπα ότι δεν είναι. Όχι κάτι σπουδαίο, είναι μια μετριότητα και δεν βλέπω κάτι σε αυτό να. Αλλά πραγματικά προχθές, πρόσεξε, προχθές τώρα τι γίνεται. Μέχρι να κάνει το λάθος, που έφερε πάλι αυτός έχει κάνει το λάθος ο καημένος, ήταν καλούλης ο Μπα. Προχθές. Λάθος δεν έκανε. Με τον Ολυμπιακό δεν ήταν καλός. Όχι. Δεν σ' άρεσε με τον Ολυμπιακό. Όχι. Δεν μ' άρεσε. Λέω ότι βλέπω, ρε φίλε, δεν έχω καμία τέτοια. Δεν μ' άρεσε. Με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Ναι. Όχι, δεν μ' άρεσε. Δεν σ' άρεσε. Κανένα δεν μ' άρεσε. Λέω ότι προχθές ο καημένος. Δηλαδή πέσαν και το βρίζουν όλοι για το γκολ, το πρώτο που είναι δική του ευθύνη, έτσι. Μέχρι εκείνο το σημείο. Ήταν. Αν και φταίει και ο Κόρκουτ για μένα που τρώει την τρίπλα. Ναι, ωραία. Ήταν καλούλης, υποφερτούλης. Δεν ήταν αρνητικός. Δεν μπορούσε να προωθήσει. Εντάξει, δεν μπορεί να προωθήσει. Εντάξει, δεν μπορεί. Στα κοψίματα ήταν καλός πάντως. Ήταν, έκοψε 2-3 φορές. Λάθος δεν έκανε, αβίαστο λάθος. Δεν πούλησε την μπάλα, έτρεχε. Ήταν υποφερτός. Άντε να θα πω καλός. Έκανε όμως το λάθος και ξαφνικά. Όλα φυσικά στον καμπούρι θα πέσουν τέτοια, έτσι. Εγώ αυτό είδα. Προχώρα, πες και εσύ. Λοιπόν, και... καταρχήν για τον Μπα. Είναι ένα παιδί 20 χρονών, έτσι. Και τι να κάνω. Ο οποίος ήρθε από ένα άλλο πρωτάθλημα, το οποίο
δεν έχει καμία σχέση με το δικό μας. Δηλαδή, όταν λοιπόν, αν λοιπόν πάρουμε ένα παιδί δικό μας, έναν 20χρονο και τον πετάξουμε σε ένα ξένο πρωτάθλημα το οποίο δεν το ξέρει, θα πρέπει να υπάρχει μια περίοδος προσαρμογής. Εγώ βλέπω καταρχήν στον ποδοσφαιριστή ότι έχει στοιχεία. Τι έχει καταρχήν? Έχει τρεξίματα, πρώτον. Καλύπτει χώρους, δεύτερον. Έχει τρίπλα, τρίτον. Και βέβαιως έχει και σουτ, έχει πόδια δηλαδή. Ποιος έχει τρίπλα, περισσεκρινούμε γιατί βλέπω ένα μήνυμα. Έχει τρίπλα. Ομπά. Ναι, ομπά. Δεν το έχεις δει. Δεν το έχεις δει. Λοιπόν, εγώ το έχω δει όμως, Ζάχο. Εγώ αυτά τα στοιχεία τα έχω δει. Είναι ένα παιδί. Για τον μπα, μιλάμε για. Ακριβώς για τον μπα, λέω. Τι είπες άλλο, είπες ότι κόβει, είπες. Ότι κόβει, ναι. Κόβει. Δεν κόβει. Αν έχει αλυσοπρίωνο. Καλά. Ωραία. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής, ότι. Ναι. Σαν επικουρικός είναι καλός, όχι βέβαια για κύριος. Γιατί δεν μπορεί να τον βάλεις τώρα να βάζεις. Για να πληρωματικό λες. Ακριβώς. Για τον Άρη. Ακριβώς. Λοιπόν, ούτε για να πληρωματικό. Για λύση είναι πολύ καλή λύση, η οποία πρόσεξε με λίγο, μπορεί να σε δώσει, εάν τον πα, γιατί δεν είναι δικός μας, έτσι ο μπα. Είναι δανεικός από την Πορτό. Ακριβώς, είναι δανεικός. Από την Νάντ. Έχουμε οψιόν βέβαια, θα το δούμε το καλοκαίρι και εγώ πιστεύω ότι το παιδί αυτό. Εάν δουλέψει, ναι. Άκουσέ με. Τι αν δουλέψει, εάν οικοδομία. Δουλέψει, έχει στοιχεία και θα εξελιχθεί. Εδώ το λέω, το υπογράφει ο Πόστμαν 29 πρώτου του 2020. Εγώ λέω το λοιπόν, και ίσως να τον δούμε και σε μεγάλο πρωτάθλημα. Εγώ στο λέω αυτό. Για τον Πάρα. Αυτή είναι η άποψή μου. Καλά, εντάξει. Λοιπόν. Πρόβλεψη κάνουμε. Ναι. Εγώ δεν σημαίνει ότι αυτό που λες είναι λάθος, ότι εγώ αυτό που λέω είναι σωστό. Έτσι. Πρόβλεψη κάνουμε, θα βάλουμε και τον κόσμο σε λίγο στην. Στη διαδικασία να ακούσουμε. Εσύ βλέπεις κάτι στον ΠΑ που δεν βλέπω τίποτα. Ναι, εγώ βλέπω ότι έχει στοιχεία το παιδί. Ναι. Έχει δηλαδή στοιχεία τι καλά. Τι στοιχεία, τα αυτοί. Τι στοιχεία έχει. Εντάξει, λοιπόν, εγώ δεν βλέπω κανένα στοιχείο. Λοιπόν, δεν βλέπω να κόβει. Μου. Δεν βλέπω να κόβει. Αργός. Αργός είναι. Αργός είναι. Συντονίδες γρήγορο είπες. Είπες τρίπλα. Έχει δει. Είπες τρίπλα ότι έχει ο ΠΑ. Τρίπλα. Ναι. Οκ, εντάξει. Δεν έχει. Να σου πω κάτι και τρίπλα να έχει. Πρόσεξε. Το αμυντικό χαφ. Ό,τι έχει παραπάνω σίγουρα είναι σύνηση ένα παίκτη, έτσι. Δεν το θέλουμε να κάνει τρίπλες. Θέλουμε να κόβει, φίλε. Ακριβώς. Αμυντικό χάφι είναι. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή, αν σε μία σέντρα είναι 21ο λεπτό, πάει ο Κουέστα μπροστά και βάλει γκολ, δεν θα τον βάλουμε σέντερ φορ. Όχι. Τερματοφύλακας είναι. Ωραία. Εντάξει. Ναι. Να κόβει. 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 Εσύ λες κόβει. Εγώ λέω κόβει. Εγώ λέω ούτε με αυτά, πώς λένε τα ελισοπρίωνα, τα τέτοια. Ούτε με τέτοιο δεν κόβει. Πώς, ναι, τα ηλεκτρικά. Έτσι λέω εγώ. Αν έχεις δει πόσα παιχνίδια έχει παίξει, αν δούμε τα κοψίματά του. Θα δούμε το επόμενο διάστημα ποιος θα δικαιωθεί. Έτσι καλά. Και τον Άρη. Εγώ λέω αυτά που βλέπω στον Άρη. Ναι. Εγώ λέω ότι αν πραγματικά υπάρχει καλή πρόταση το καλοκαίρι για τον ΠΑ, θα τον κρατήσουμε. Ναι. Εγώ λέω 10. Δηλαδή, στα χρήματα μιλάω. Ναι. Ε? Εγώ λέω 10 δευτερόλεπτα. Γιατί αν ας πούμε ισχύει αυτό το 1 εκατομμύριο που έχει οψιόν, είναι για γελάμα. Αλλά αν είναι καμιά 150-200 χιλιάδες, εγώ λέω να τον κρατήσουμε. Την πατήσαμε του Ματζίνα, μην την πατήσουμε και με τον τέτοιο. Μην την πατήσουμε και με τον ΠΑ. Εγώ λέω 10 δευτερόλεπτα πριν εκπνεύσει ο δανεισμός του. Θα είναι στο αεροπλάνο για να επιστρέψει στη Γαλλία το παιδί και να δει και αυτό. Άκουσε με λίγο. Αυτό ναι. Σου είπα εξαρτάται. Από γιατί έχει μεγάλη οψιόν, έτσι, 1 εκατομμύριο. Λοιπόν. Καλά, πάντα παίζει ρόλο αυτό. Ένα δίκιο τόπο. Λοιπόν, εάν λοιπόν τον έκαναν συζήτηση για να τον κρατήσω και του πει: όχι, φίλε, Νάντι, είμαι 1 εκατομμύριο, αυτό είναι, αν το θέλετε. Γεια σα, τον καλό, και με χαιρετάμε. Δηλαδή 500 χιλιάρικα είναι να τα δώσω. Όχι. Πόσα πρέπει. 150 με 200 χιλιάρικα. Εκεί κάνει επένδυση. 150 χιλιάρικα. Εννοείται. 150 χιλιάρικα δραχμέ θα είναι να τα δώσω. Το μενέντε θα αυτά που γλιτώσαν, να τα δώσω να πάρω τον μπα. Ναι. Ωραία. Εντάξει. Οκ. Εντάξει. Μακάρι. Αυτοί είναι ποδοσφαιριστέ, άκουσα με λίγο. Εγώ για να μην το τώρα πέραν της πλάκας, ούτε για ένα πληρωματικό τον μπα. Περίμενε λιγάκι. Γιατί εμένα μου αρέσει. Να τον τρέξουμε λίγο, να μην μείνουμε στον μπα. Εάν παραδείγματος χάρη, τον μπα είχαμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Ναι. Να το, ήταν δικός μας ποδοσφαιριστής. Ναι. Και το δίναμε δανεικό σε μια ομάδα ελληνική. Δεν θα έπαιζε δεκάδα. Ανάλογα την ομάδα, φίλε. Αυτό σε ποια ομάδα. Από την εξάδα. Στη Λαμία μπορεί να παίζει. Λοιπόν, βλέπεις. Ναι. Άρα λοιπόν, είναι ένας ποδοσφαιριστής. Σε ελληνικό πρωτάθλημα μιλάμε. Για τον Άρη. Για πόσμα ελληνικό πρωτάθλημα της πλάκας. Εσύ, επειδή εμείς είμαστε μια ομάδα η οποία διεκδικεί στόχους, έτσι. Ναι. Λοιπόν, θέλουμε έτοιμους ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι στην έναρξη της καριέρας τους δεν μπορούν να παίξουν απόλυτα σε εμάς. Θα κριθούν στο χρόνο. Λοιπόν, αυτό λέω. Λοιπόν, πάμε. Το αφήσαμε αυτό. Το περάσαμε. Λοιπόν, να κλείσουμε το ποδόσφαιρο, να πούμε και για το μπάσκετ και αυτά και το θέμα της επικαιρότητας όπως. Που επηρεάζει λίγο πολύ όλες τις ομάδες. Πριν κλείσεις λίγο για το ποδόσφαιρο, να πω δύο έτσι. Εγώ σε λέω να το τρέξει για το ποδόσφαιρο. Με κάνανε λίγο εντύπωση. Όχι λίγο, αρκετή. Για προχώρα. Καταρχήν έχουμε ξένους διαιτητές σε δύο παιχνίδια. Το είδες αυτό. Για ποδόσφαιρο μιλάς. Ναι. Ατρόμητος Ολυμπιακός και Λάρισα ΠΑΟ. Ναι. Είναι λοιπόν, αυτά τα επιπλέον που είπε ο κύριος Περέιρα. Δηλαδή
Τώρα βρήκαμε λεφτά ξαφνικά. Τώρα βρήκαμε λεφτά. Βρήκαμε. Ναι. Στο ΑΕΚ του ΠΑΟΚ είναι νομίζω στο κύπελο. Ναι, όχι, με τον Παναθηναϊκό είναι στο κύπελο και σε εκείνα έχει δύο ξένους. Ναι, αυτό. Έτσι. Το Λάρισα ΠΑΟΚ είναι πρωτάθλημα. 1-1. 1-1. Λοιπόν. Αυτά τα δύο που λες του Ατρόμητου Ολυμπιακού και της Λάρισας ΠΑΟΚ είναι τα επιπλέον. Γιατί στο, από τους πρώιμοι τελικούς που είμαι στους 8 θα είναι όλοι ξένοι, είπαν. Έτσι είπαν. Ναι. Έτσι είπαν. Έτσι άκουσα. Και φυσικά το άλλο είναι το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ που έτσι κι αλλιώς θα ήταν. Από την αρχή της χρονιάς ξέρουμε ότι θα είναι η Big Περίμενε Four. Ας πούμε, λοιπόν, άρα Big λοιπόν four. Αυτά τα δύο του πρωταθλήματος. Αυτά τα επιπλέον είναι αυτά τα δύο που είπες. Μπράβο. Για ποιο λόγο τόσο καιρό μας είχαν πυπηλήσει το μυαλό, ρε Ζάκο. Αυτό είναι άλλη μια απόδειξη ότι ο λόγος του Άρη δεν πάει πουθενά. Τι γίνεται πουθενά. Μπορείς να με... Συγγνώμη, σου πω τι ο λόγος του Άρη. Ο κύριος Καρυπίδης, έτσι, πόσες φορές τους έκανε... Από πέρσι. Και φέτος, ρε φίλε, τους έκανε χαρτί και δεν τον δέχτηκε ο κύριος Περέιρα. Γιατί να τον δεχτεί, φίλε. Άρα λοιπόν, δεν είσαι Big Four. Είναι στο κουφού την πόρτα, έτσι. Δεν είσαι Big Four. Α, μπράβο. Όταν θα γίνεις κι εσύ, μπράβο. Big Five. Ναι, αυτό δηλαδή μας ενδιαφέρει, βέβαια, το χρήμα. Βέβαια, βέβαια, επαναλαμβάνω, στην, από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ, έτσι, στην συνδιάσκεψη των Big Four, ναι. Δύο από τους Four, οι δύο. Αυτή είναι η Big Four. Ναι, ο, είναι για να γελάω. Είναι, εντάξει ρε φίλε, ναι. Οι δύο από τους Four, ναι, είπαν ότι έπρεπε να είναι και ο Άρης εδώ, γιατί δεν καλέστηκε ο Άρης. Δεν ξέρω πραγματικά εκείνη τη στιγμή. Εγώ έχω τι γράψει... είπαν ο κύριος Γραμμένος και ο κύριος Περέιρα. Αυτούς δύο ήθελα να ακούσω. Τον έχω στείλει τον κύριο Ευγενάκη ήδη ένα κατεβατό. Εγώ. Καλά, εσύ μπορεί να γράψει και κανένα, λοιπόν, κανένα πείμα. Ωραία, αυτά το είπαμε. Παρακάτω. Δεύτερον, τιμωρία του Ατρομήτου. Πιθανή, όχι πιθανή. Εγώ πιστεύω θα γίνει σίγουρα. Για ποιο πράγμα τώρα με πιάνει. Έχει γίνει, φίλε, στο Πανιόνιος Ατρόμητος. Γίνανε επεισόδια. Ναι, τα ξέρουμε αυτά. Λοιπόν, έπεσαν Μολότοφ. Έπεσε ευθεία βολή με πιστόλι. Κροτίδα πήγε να σκοτώσουν άνθρωπο. Η ατρομή, η, του Ατρομήτου. Εσύ το λες από την άποψη ότι είναι ένας αντίπαλός μας για την είσοδο στη, στα. Όχι. Α, μόνο για... αυτό για το κύπελο, φίλε. Για το κύπελο. Θα παίξουμε και κλεισμό των θυρών κάτω. Α, εντάξει, αυτό θα τιμωρηθούν δηλαδή, δεδομένο. Τα μάτς τα οποία είναι για να παίξουμε. Θα τιμωρηθούν δεδομένο είναι. Με εμάς και τον Ολυμπιακό. Θα τα παίξει και κλεισμό των θυρών. Αυτό προβλέπει. Να πούμε ότι ο, επειδή είδα το πρόγραμμα, ο Ατρόμητος έχει ΑΕΚ και Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα και ενδιάμεσα τον Άρη στο κύπελο. Λοιπόν, να πω έτσι, ότι επειδή εγώ κάθισα και τα έβγαλα στους διεκδικητές. Παναθηναϊκός, Άρης, Όφη, Ατρόμητος, Ξάνθη. Την Ξάνθη, ας μην την βάζουμε. Λοιπόν, αυτές εδώ τις πέντε ομάδες έβγαλα, ναι, να σου πω μέχρι πού μπορούν να φτάσουν τα βάνη της βαθμολογίας. Ο Παναθηναϊκός μέχρι τους 43 βαθμούς. Ο Άρης μέχρι 38 με 40. Ο Όφη το πολύ 36. Και ο Ατρόμητος μέχρι 33. Εντάξει, η πρώτη αυτή νομίζω και. Παραπάνω δεν μπορούν να πάνε, αν το πρόγραμμά του. Οι 5 και Όφη θα με είναι. Τα αποτελέσματα τα φυσιολογικά του, βέβαια, να κάνουν 2-3 ευρώ. Καλά, άμα θέλει να αυτοκτονήσει κάποιο, είναι βέβαια, άλλο θέμα. Βέβαια, ή, αν, ή αν ο Ατρόμητος π.χ. κερδίσει άκρη Ολυμπιακό. Δηλαδή, βάζοντα αυτό, φίλε, 38 βαθμού, το άκουσε με λίγο. 38 βαθμού με χ την ΑΕΚ στο Κλεάνθης και χ μέσα στον Αστέρα. Εάν τα κάνει νίκε αυτά ο Άρης, μπορεί να περάσει τον Παναθηναϊκό. Δεν μα ενδιαφέρει να περάσει τον Παναθηναϊκό, ρε. Δεν μα ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Άντε τον πέρασε ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, τι έγινε, τον πέρασε. Κοίταξε, όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα των playoffs, θα, ναι, θα μου πει δεν έχει σχέση θέση. Φίλε, αν είσαι τέλο για το πρεστή. Okay. Πάρε το κύπελο να πάρει την καλύτερη θέση. Ωραία, ωραία. Πάρε το κύπελο και παίρνει την τρίτη θέση. Συμφωνώ, θα το πάρω. Ρε. Τι, θα πάρ το πάρω, τι, ρε φίλε. Θα περάσω τον Παναθηναϊκό. Θα το πάρω, ρε φίλε. Μεγάλη δουλειά. Θα το πάρει φέτο. Θα περάσω τον Παναθηναϊκό με τον Μπουζούκι, τον Χατζηζιοβάνι και πανηγυρίσω δηλαδή. Προ Θεού. Μην μικραίνουμε την ομάδα τόσο. Δεν τη μικρώνω καθόλου. Δεν είπα γενικά. Θα περάσω τον Χατζηζιοβάνι, δηλαδή τον Παναθηναϊκό που είναι σε μια από τι χειρότερε τη ιστορία του. Περιόδους και θα πανηγυρίζω. Για το Θεό δεν πανηγυρίζω. Δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Θα το περάσουμε τον Παναθηναϊκό. Αλλά θέλω να βγω τέταρτος, ρε φίλε. Γιατί εντάξει, ο στόχος φέτος ήταν και τρίτος. Ο στόχος να πάρει το κύπελο για να βγει. Όχι μόνο αυτό. Εντάξει. Και στο πρωτάθλημα να βγω τρίτος ήταν ζάχο. Εντάξει, ωραία. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Ωραία. Παίξε τότε, δώσ' τα όλα. Εντάξει, και άστο όχι, και δεν έχω να. Τώρα έτσι που χάσαμε, είπαμε. Βάλε, βάλε όπως έκανε ο Πάκεβιτς. Όταν ξεκινήσαμε το καλοκαίρι, δεν πήγαμε μπαν. Βάλε τον Μπάκεβιτς που έκανε, έβαλε αλλαγή. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στον Νάτσο Γκαρσία, σε τελειωμένο μάτς, αδιάφορο μάτς, να τραυματιστεί, να μπαίξει στο τελικό. Κάνε τέτοια. Όχι, δεν μας διδάσκει τίποτα δεν αυτό. Δεν πρόκειται να κάνουμε τέτοια. Κάνε τέτοια. Παίξε σε αδιάφορο μάτς να έχουμε μπει στην Εξάδα. Να περάσουμε τον Παναθηναϊκό, να τραυματιστούν. Δεν μπορούμε να κάνουμε μεταγραφές. Πάρε κανένα καμιά θλάση και μετά. Τι μου θύμισε τώρα. Τι σου θύμισα. Δεν βάζουμε μυαλό. Και πού το βάλε. Δεν θα βάλει αυτή η ομάδα. Πού το βάλε, ρε φίλε, το πόδι στο 90. Το βάλε γιατί ο Νάτσο ήταν ένα άνθρωπο, ένα ποδοσφαιριστής. Έξυπνος μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά με λίγο μυαλό λογικά. Έξυπνος με λίγο μυαλό δεν γίνεται. Γίνεται, μια χαρά γίνεται. Με λίγο, ποδοσφαιρικό μυαλό λίγο. Να. Τι λοιπόν, να πω. Να πω τα, έτσι τα επιγραμματικά τι έχω συνεχίσει. Πάμε και πάμε στην επικαιρότητα. Καταρχήν να πούμε ότι έχουμε πολύ γρήγορη επιστροφή η Ντέγια, να το ξέρεις αυτό. Ίσως να προλάβει την ΑΕΚ. Να το ξέρεις αυτό. Αυτό είναι ένα καλό
του Ιντέγιο ότι ο άνθρωπος, τουλάχιστον από ό,τι βλέπουμε στις φωτογραφίες, στα γραμμάτια, η σωματοδομή του είναι εκπληκτική και αθλείται πάρα πολύ με βάρη και γυμναστήριο. Οπότε, αυτό από ό,τι λένε μειώνει την περίοδο ανάρρωσης ενός τραυματισμού που δεν είναι τόσο μεγάλη. Τον έχει πιάσει τώρα βέβαια ο γιατρός του κάτω εκεί που πήγε στο κατάματα. Λοιπόν, η μάγη με τα δώρα. Συντηρητικά ο Γκάμα. Ευτυχώς την γλιτώσαμε. Αν είχαμε και τώρα εδώ σοβαρό δεν υπήρχε υγρό στο γονατό του. Και βεβαίως για το Σενγκεγκρί. Σενγκεγκρί, καλά το λέω, Σενγκεγκρί. Λοιπόν, το Μπιτσιρικά που μπορεί να παίξει στη θέση του Κόρχου. Αυτά είναι επιγραμματικά, επικαιρότητα. Αυτή που υπάρχει σήμερα. Ωραία. Πάμε στο μπάσκετ. Λοιπόν. Πάμε μπάσκετ, έχει ψωμάκι εκεί. Να πούμε φυσικά και για τα θέματα εδώ πέρα που απασχολούν όλοι, πιστεύω, την φιλάθλη. Θα τα πούμε μετά. Αργότερα. Στο ξέλος. Ωραία, θα κάνουμε το διάλειμμα και μετά. Γρήγορα τώρα για μπάσκετ. Ναι. Λοιπόν, μπάσκετ. Είχαμε τη συνέντευξη ή θα το πάρουμε τώρα ή στο... Να σχολιάσουμε τώρα τη συνέντευξη του κυρίου Αρβανίτη όσον αφορά μόνο τι. Ξεκινάμε όπως ναι, θέλεις. Να πούμε πρώτα αυτά που ενδιαφέρουν για τον μπάσκετ, γιατί είπε και άλλα πράγματα ο κύριος Αρβανίτης. Βεβαίως. Έτσι κι αλλιώς, όταν λέμε για την επικαιρότητα, είπε, σχολίασε και αυτό στην επικαιρότητα από τη βλέπω εδώ βεβαίως. Πέρα, έτσι. Ναι. Πάμε στο καθαρά μπασκετικό. Λοιπόν, χάσαμε από τον Ιωνικό μία ήττα η οποία. Καταρχήν, εσύ, Ζάχο, δεν ξέρω, επειδή το παιχνίδι βέβαια μετά ακολούθησε από το ποδόσφαιρο. Και όλοι είχαμε βέβαια τα διαόλια, μας είχαν βγει στο κεφάλι, που είχαμε χάσει την μπάλα. Ήρθε, μιλάμε, αυτό το μπάσκετ, τι να σε πω ρε φίλε, ήταν σαν τα φόπετρα. Δηλαδή, αυτό έβλεπα, ήταν τα φόπετρα, έβλεπα, το άλλο δεν ήταν. Έβλεπα ρε φίλε, το άλλο δεν ήταν τα φόπετρα, τον κόσμο, εκεί στο μαγαζί που ήμουνα και το έβλεπα το παιχνίδι. Πού το βλέπεις, πες. Θες να κάνουμε διαφήμιση? Στο Δημήτρη το βλέπω. Ναι, στο Δημήτρη. Λοιπόν. Στο Χατζη Αθανασίου. Στον κύριο Χατζη Αθανασίου. Λοιπόν. Το μνήμα θα φτερνίζεται. Μιλάμε μια σάλα μέσα η οποία ήταν σφιχτικά γεμάτη. Ναι. Και δεν ακουγόταν κύριε. Φυσικά. Είχε... γιατί κατά 80% με αυτή την ήττα πέφτεις. Δεν υπήρχε άνθρωπος που να μπορούσε να αρθρώσει λέξη ρε φίλε. Βλέποντας αυτό το πράγμα. Βλέποντας αυτό, πώς το λένε αυτό του Ιωνικού των 39 χρονών. Τον Πατή να περνάει το φλιόνι σαν σταματημένο. Τον άλλο το Δημάτο να γίνεται ρε φίλε Νίκος Γκάλης. Βάζοντάς μας τα καλάφια μπροστά στους ψηλούς, τους κοντούς σε όλους. Δηλαδή έχω πάθει πλάκα, έλεγα αυτά τα παιδιά, ο Μποχωρίδης και ο Φλιόνης, που προσπαθούσαν το καλοκαίρι να τους παρακαλούν, να σε παρακαλώ ρε Μποχωρίδη και ρε Φλιόνη, κάτσε ρε στον Άρη. Αυτά τα έσχεσαι παιδιά. Έσχεσαι το συμβόλαιο τέτοιο. Ναι, φέτος δεν είναι, ή πέρσι το φέτος το καλοκαίρι. Φέτος το έσχεσαι το συμβόλαιο. Αυτά τα παιδιά, ρε φίλε, τα παρακαλούσαμε και με αυτά τα παιδιά πάμε να σώσουμε την παρτίδα. Δυστυχώς, Ζάχο, εάν δεν πάρουμε καλαθοσφαιριστές. Το έχω γράψει ήδη. Το λέμε από το καλοκαίρι, βέβαια. Εμείς. Λοιπόν, τουλάχιστον τρεις, εγώ λέω. Γιατί εδώ ο κύριος Αρβανίτης λέει μέχρι δύο. Ένα με δύο λέει. Ο Άρης θέλει τρεις καλοσφαιριστές. Εγώ πλέον έχω άλλη προσέγγιση. Εγώ είπα και προχθές, γιατί έχουμε και ένα φίλο. Παρότι δεν ανοίξαμε τις γραμμές, πρέπει να τον ακούω. Ναι. Έχω άλλη προσέγγιση. Είναι ότι εφόσον δεν έγιναν οι αλλαγές πριν το μάτς αυτό που ήταν κωβική σημασία για μένα, να μην κάνει τώρα αλλαγές. Όχι, θα τις κάνει. Εγώ λέω έχει ένα μήνα. Άσε να ολοκληρώσω. Εγώ λέω να μην κάνει καμία αλλαγή, γιατί δεν θα πέσει κανείς φέτος. Αυτό δεν το ξέρω. Όχι, όχι. Εγώ το φοβάμαι πολύ. Άλλο λέω. Άλλο λέω. Δεν ακούς. Ακούω. Άλλο λέω. Λέω ότι εφόσον άλλαξαν οι ποινές, θα αλλάξει και αυτό εδώ το πράγμα. Δεν θα πέσει κανείς φέτος. Ένα πράγμα το οποίο ακουγόταν μέχρι τώρα σαν φήμη, τώρα δεν θα είναι απλή φήμη, θα το απαιτήσουμε. Κατάλαβες. Θα το απαιτήσουμε. Δεν πέφτει κανείς φέτος. Τέλειωσε. 16 ομάδες, θα δεν κάνει και 17. Στην ενδεχόμενη ερώτηση που του κάνανε για να πάρουμε και τον φίλο, ναι. Λέει, κάτι έχω ακούσει, γίνονται ενέργειες. Δεν αφορά μόνο τον Άρη αυτό. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Γιατί ένα άλλο είναι να δούμε κάποια παιχνίδια με περίεργα αποτελέσματα. Καλά, άσε εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, η μάχη συνεχίζεται, εδώ είναι που μου αρέσει. Ναι. Σε όλα τα επίπεδα και όποιος μπορεί και θέλει να βοηθήσει, τον περιμένουμε δίπλα μας. Ωραία, κάτσε να ακούσουμε το φίλο. Σε είδα προχθές, μ' άρεσες. Πού σε με είδες? Ναι. Προχθές, ρε φίλε. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Ναι. Έλα, φίλε μου, σε ακούμε. Ναι. Έλα. Ναι, με ακούτε? Έλα, καλώς το να. Καλησπέρα, από Γερμανία παίρνω τηλέφωνο. Να κάνω μια ερώτηση θέλω. Το ίντερνετ δεν ακούγεται. Ναι, ναι. Υπάρχει πρόβλημα, φίλε μου, από το απόγευμα και είναι, είναι από την εταιρεία που συνεργάζεται εδώ. Προσπαθούν να λυθεί το πρόβλημα. Τι να σου πω. Όταν ειδικά είσαι και σε, ξέρω εγώ, σε άλλη χώρα και δεν μπορείς να ακούς διαφορετικά, δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Εκτός Θεσσαλονίκης. Εκτός Θεσσαλονίκης. Πιστεύω να λυθεί όμως το θέμα μέχρι αύριο, έτσι.
Αυτό νομίζω ότι είναι σίγουρο ότι μέχρι αύριο θα λυθεί, έτσι. Okay, να μην λέω κιόλα. Να σε καλά, να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Βλέπεις τι γίνεται τώρα. Ναι, όταν είσαι ειδικά με ένα ραδιόφωνο συνδεδεμένο και ακού. Και δεν μπορεί ξαφνικά να ακούσει, νομίζω ότι είναι πρόβλημα. Συνεχίζουμε στι συγκεκριμένε εκπομπέ, όπω αυτέ εδώ των παραγωγών, όπω είσαι εσύ, όπω είναι όλε οι άλλε εδώ, το. Πλην τις δημοσιογραφικές που εκεί μπορεί να ακούει και πολλοί κόσμος ραδιοφωνάκι, εγώ θεωρώ ότι το 70 με 80% αυτών των εκπομπών είναι μέσω ίντερνετ. Έτσι πιστεύω. Ναι, όχι, παρά όχι. Στο ραδιοφωνάκι. Υπερβολικό λες. Εγώ έτσι πιστεύω. Υπερβολικό δηλαδή εκεί που ο άλλος πληκτρολογεί, είναι μέσα στο χώρο του, ψάχνει, βρίσκει, έχει τα ακουστικά στα αυτάκια του. Αυτό... Λοιπόν, ακούει την εκπομπή σου, έτσι. Ναι. Μπορεί να συμμετέχει κιόλας στέλνοντας σου ένα μήνυμα και τα... Αλλά πιστεύω ότι μεγάλο ποσοστό είναι εκεί. Α, όχι, είναι εγώ έτσι το πιστεύω. Ποσοστό είναι μάλλον, είναι ακριβώς αντίθετο από ό,τι το είπες. Δηλαδή, αν ακούνε 100 άνθρωποι, δεν μπορεί να ακούνε 80 από το. Από το ίντερνετ. Τέλος πάντων, αυτά είναι άλλα θέματα, δεν μας ενδιαφέρουν και πάρα πολύ. Mm. Τώρα υπάρχει το πρόβλημα, δεν μπορεί να ακούσει ο κόσμος, ιδιαίτερα από άλλες χώρες και όπως είπες και εσύ και από άλλους νόμους. Έτσι, ο άλλος και στην Ελλάδα. Εντός Θεσσαλονίκης, μέχρι τι εμβόλια έχει. Έχει εμβέλεια ο σταθμός, αλλά στους όμορους νόμους νομίζω υπάρχει μια σχετική εμβέλεια. Τώρα, αυτή που έχει εμβέλεια μέχρι εκεί που έχει εμβέλεια. Ναι, σωστά. Αυτό. Τώρα και στη, ξέρω εγώ, στην Αθήνα να σου πει, δεν μπορεί να ακούσει. Λοιπόν, γι' αυτό που είπε στο φίλο του Ατρομήτου, α πούμε. Ναι, δεν θα αυτός μόνο. Επαναλαμβάνω, οι εκπομπές βέβαια ανεβαίνουν στο, οι περισσότερες στο YouTube την επόμενη μέρα. Λοιπόν, για μπάσκετ είπε τίποτα άλλο ο κύριος Αρβανίτης. Συνέχισε, έχουμε κάποια λεπτά πριν πάμε στο διάλειμμα. Θα κάνουμε το διάλειμμα, θα ανοίξουμε και τις γραμμές και θα συνεχίσουμε με την επικαιρότητα. Κινήσεις, έτσι, είπε για τις επόμενες κινήσεις, είπε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τα μπαν, μήπως μπορέσουμε να τα λύσουμε. Έτσι. Άρα πώς θα μαζεύουν λεφτά, ρε φίλε. Αυτό σε λέει. Είχαμε φτάσει σε ένα καλό σημείο, είχαμε τα χρήματα, αλλά επειδή την βδομάδα με τον Ιωνικό δεν προλαβαίναμε γραφειοκρατικά να τα λύσουμε, προτιμήσαμε να πληρώσουμε τους υπάρχοντες παίχτες και να τα πάμε πίσω. Η ομάδα δεν πήγε καλά, ωστόσο δεν τα παρατάμε και έχουμε μπροστά μας αρκετά παιχνίδια για να δώσουμε τη μάχη μας. Ωραία, αυτά είπε για τα μπαν. Ωραία, για τα μπαν είπε αυτά. Για να μην το παιδεύουμε, είπε, εγώ δεν πειράζει, θα συνεχίσω ως γνήσιος γραφικός που είμαι. Ναι. Είπε τίποτα για τα στοιχεία που ζήτησε. Για τις μεταγραφές. Όχι, περίμενε. Θεωρώ ότι μην λέμε τα ίδια. Δηλαδή, δεν θέλω να προσβάλλω την νοημοσύνη του κόσμου. Ναι. Θεωρώ ότι ο Άρης για να σωθεί αγωνιστικά χρειάζεται ένα όχι μικρό θαύμα, ένα τεράστιο θαύμα. Θεωρώ όμως ότι υπήρχε η σκέψη για αναδιάθρωση, τώρα θα γίνει 100%, λέω εγώ. Απ' την άλλη, εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Ο ΑΣ και ο προηγούμενος ΑΣ και ο τωρινός ΑΣ ζήτησε τα στοιχεία από την ΚΑΕ. Θυμάμαι και τον κύριο Αρβανίτη πριν ένα-ενάμιση μήνα είπε ότι θα ξαναζητηθούν γιατί ο κύριος Γουλιέλμος έδωσε τα δημόσια στοιχεία. Δηλαδή στην ουσία δεν έδωσε στοιχεία. Εντάξει, δηλαδή αυτά που είναι σε κοινή θέα έδωσε. Εγώ ότι πει ο κύριος, γιατί τον έχω απόλυτη εμπιστοσύνη τον κύριο Αρβανίτη, ότι μου πει θα το πιστέψω. Το ζήτησε γιατί ο κύριος Γουλιέλμος, τουλάχιστον οι τελευταίες του δηλώσεις, σαν ακόμη είναι μεγαλομέτωχος, σαν πρόεδρος της ΚΑΕ, είπε ότι έχει βάλει κοντά στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Τα θυμόμαι. Το καλοκαίρι, τα λέγαμε αυτά. Ότι τα ξανά έπε. Λοιπόν, ναι, βέβαια. Έχει γίνει τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν νομίζω να έχει ανακοινωθεί κάτι. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Άρα δεν υπάρχει ακόμη. Που στην ουσία τα στοιχεία δεν είναι κάτι δύσκολο να πάρθουν, έτσι. Στο παλέ παίζει ο Άρης, εκεί είναι η ΚΑΕ, εκεί είναι τα στοιχεία. Ναι. Έτσι. Δεν νομίζω να είναι στο σπίτι του κ. Γουλίμου, δεν τα γνωρίζω κιόλα. Στην ΚΑΕ δεν είναι τα γραφεία. Στο παλέ δεν είναι. Το λογιστήριο θα ξέρει τι γίνεται. Συγγνώμη, τα γραφεία του Άρη. Στο παλέ δεν είναι. Στο λογιστήριο δεν ξέρει τι γίνεται. Η ΚΑΕ δεν είναι. Στο παλέ. Εκεί είναι τα στοιχεία. Δεν θα πάνε, δεν πάρουν το αμάξι να πάνε, ξέρω εγώ, στην Ελβετία για να πάρουν. Εκεί είναι τα στοιχεία. Προφανώς για να μην ανακοινώνουν κάτι ή δεν έχουν κάνει τον έλεγχο, έτσι, αυτό που πρέπει να γίνει. Ναι. Ή, εν πάση περιπτώσει, το αφήνουν για άλλη. Ωραία. Να πάει πίσω γιατί υπάρχει η σωτηρία τη ομάδα. Μαζί σου, μαζί σου. Εγώ θέλω όταν τελειώσει, δηλαδή. Πότε τελειώνει το πρωτάθλημα, ό,τι και να έχει γίνει, έχουμε σωθεί, δεν έχουμε σωθεί. Εσύ πιστεύεις ότι μόνο με την έδρα μπορεί να σωθεί ο Άρης? Όχι. Τι είναι αυτό που λες, είσαι και μπασκετικός. Σε πόσες νίκες θα σωθεί? Δεν ακούσες, κίτρινικα, 11. 11? Ναι. Όχι με 10. Με 10 μπορεί να πέσει στην ισοβαθμία. Στην ισοβαθμία. Ναι. Λοιπόν. Γιατί πρόσεξε, ο Ιωνικός αυτή η ομάδα που χάσαμε να κάνει 3 νίκες το αποκλείω. Έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. 8 άρα, έχει, μέχρι 8. Άλλες δύο θέλει. Στην ουσία, δηλαδή, ναι, να κάνει άλλες δύο. Εμείς δεν το θέλουμε τον Ιωνικό σε ισοβαθμία. Δεν το θέλουμε να είναι ισοβαθμία. Αυτό δεν ακούς. Δεν το θέλουμε σε ισοβαθμία.
Γιατί και τέσσερις να είμαστε, αν είναι ο Ιωνικός μέσα σε αυτούς, είμαστε Bloom. Bloom. Κατάλαβες, γιατί χάσαμε δύο φορές. Δεν μετράει πρώτα αυτό. Εμείς θέλουμε Λάρισα και έναν και ένα άλλο. Ωραία. Και λοιπόν, Κολοσσάμα τον κερδίσεις. Άρα, 11 για να είσαι. Ούτε ίσως και να ακούσει υπερβολή. 11 για να είσαι 99% σίγουρο. 11 δεν μπορεί να κάνεις. Δεν μπορεί. Έχει 8 μάτς, θέλει 6 νίκες. Ναι. Ναι. Θέλει, όσο μπορείς να κάνεις. Αν θεωρείς ότι αυτή η ομάδα μπορεί να κάνει 5-6 νίκες έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι. Είναι, θέλω να λέμε όσο μπορούμε, οπαδοί μας εκεί δύο. Έτσι. Έτσι, με αυτό το ρόστερ σήμερα, γιατί σήμερα. Στο παλέ θα προσπαθήσω να το καταφέρει ίσως. Αλλά έξω όχι. Άλλο που είπα να πω. Έτσι όπως είναι τώρα το σήμερα, μαύρο, μπορεί να έρθει ο LeBron James και ο τέτοιο. Ναι, ναι. Λέμε. Ναι. Σήμερα όπως είναι έτσι. Δομημένη. Πρόσεξε, θα βάλουμε και τους άλλους παράγοντες. Για μένα είναι η χειρότερη ομάδα της Α1. Ναι. Είναι. Εννοείται. Σε κέρδισε, όπως είπε. Γι' αυτό βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Ο Μπαντής, σε κέρδισε ο Μπαντής. Κάτι οι Αμερικάνοι. Ναι, ναι, ναι. Νίμπο, ο Σακελαρίου. Ο Σακελαρίου. Ο Σακελαρίου σου έβαλε καλάθι και φάουλα λαγκάλι. Έβαλε και γύρω τρίποντα. Να ανάρτησε το την είδα. Την είδα, καλά κάνει. Εντάξει, μετά την τιμάσισε βέβαια. Εγώ θέλω ένα από αυτού. Ένα από αυτού γενικά, όταν αν έχει κάκαλα. Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Ναι, καλά το είπες. Ποντιακά, ωραία. Όταν ανεβάζεις κάτι, μην το κατεβάζεις. Ναι, μην το κατεβάζεις. Με ένα σας. Ένα σας να το κάνει μία φορά. Άστο εκεί να φαίνεται, να δε. Ναι, ρε, το έκανα, είναι βλακέ μου και το αφήνω. Ναι, ναι. Έτσι. Τι τα κατεβάζετε. Ναι. Μου θύμισε. Βέβαια, μου θύμισε Κλάους. Ναι. Ωραία. Ναι. Τέλος πάντων, καλά έκανε. Λοιπόν. Αλλά θέλω αγωνιστικά. Αγωνιστικά. Είναι η χειρότερη ομάδα. Δεν έχει και το σεβασμό ή το σεβασμό. Έχει κόντρα τη διαιτησία. Πρώτα να βλέπουμε μετά το οίκο μας. Είναι η χειρότερη ομάδα και αυτό φταίμε εμείς που δεν έγιναν κατάλληλα οι αλλαγές, φίλε. Yeah. Τρίτη αγωνιστική, φάνηκε, δηλαδή αυτός ο Τάλτον έπρεπε να φύγει. Αν τρίτη αγωνιστική είχαμε πάρει τον Μπράουν, τις δύο νίκες δεν θα τις είχαμε κάνει. Με Ιωνικό. Ιωνικό και με τον Κολοσσό. Τέλειωσε. Ήσουνα τώρα. Καβάλας άλογο. 30% θα είχες για να. 70% να σωθείς και 30% για έτσι, να πέσει. Συμφωνώ. Άρα εμείς στέμε πρώτα. Εννοείται. Τι, εντάξει, για εννοείται. Να μην λέμε ότι. Μα, τα έχουμε ήδη πει αυτά, δεν τα λέγαμε ρε. Λοιπόν, άμα αρχίσουμε και μιλάμε, κάτσε να πάμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, 12 η ώρα και 3 πάει. Ωραία, πάμε στο διάλειμμα. Πάμε σε ένα διάλειμμα γιατί θα είναι και μεγάλο από την κατάσταση. Πάμε σε διαλυματάκι. Πάμε σε διαλυματάκι. Αμέσως μετά θα ανοίξουμε και γραμμές. Έχουμε να σχολιάσουμε φυσικά και αυτά που γίνονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι. Γιατί. Προς Θεού έχουν επίπτωση σε όλες τις ομάδες. Έτσι. Έτσι. Γιατί πολλά μπορούμε να δούμε από. Οι πληροφορίες έρχονται μία μετά την άλλη, από μέχρι και να μας σουτάρουν, που το θεωρώ πολύ πιθανό, και από την Ευρώπη. Έτσι. Mm. Μέχρι και μπα να φάμε όλοι. Πώς το λένε αυτό, Grexit. 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 Και αυτό είναι το πιθανό. Να σου πω κάτι, είναι μία λύση. Ας φάμε για 4-5 χρόνια ένα τέτοιο, μπας και δούμε τίποτα. Πάντως οι Εγγλέζοι όταν το κάνανε, τους βγήκε σε καλό. Για άλλο λόγο το κάνανε. Οι Εγγλέζοι, για τη βία το κάνανε. Οι Εγγλέζοι, για άλλο λόγο το κάνανε πρώτα και δεύτερον, έχουν κράτος οι Εγγλέζοι. Ναι, βέβαια, εννοείται. Δεν έχεις πάει, εντάξει. Έτσι. Είσαι συμφωνώ σε αυτό, σε επιβραβεύω. Είσαι και Λίβερπουλ και είσαι άμπαλος. Οπότε, τι γελάς. Επιστρέψαμε μετά και το διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Postman και Drolling πίσω από τα μικρόφωνα. Μέχρι τις 11 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Το 23-10-287-38 ενεργό από αυτή τη στιγμή. Να πάμε. Θέλω κι εγώ μία ρε Σιζάχο. Τι θέλεις μία φίλτα, τι μας έβριζε, σοκολάτα, τι θέλεις. Θέλω μία νομοθετική διάταξη. Να είπαμε, θα κάνει μία. Μια είναι της μόδας, ρε φίλε. Μία θα κάνει ο κύριος Αυγενάκης το καλοκαίρι για τον μπάσκετ. Εγώ θέλω μία νομοθετική διάταξη, οπωσδήποτε. Τι νομοθετική διάταξη. Έτσι για το Θεαθήνε, ρε φίλε. Όπως είπε. Και η Βούλα δεν είπε ποια για βούλα. Την Ελλάδα ρε γαμώτο. Είπα του λίθο ρε εσύ. Πατουλίθο. Ναι, έτσι θέλω μία νομοθετική διάταξη. Πάρε κύλε μία, για πες τι. Καλή δεν είναι. Πες τι ανάλογα τι θέλεις. Πάντως εσύ Ζάχο, μέχρι σε ένα απόγευμα να σώζεται μία ομάδα με νομοθετική διάταξη, αυτό είναι από τα άγραφα. Φοβερό πράγμα. Χωρίς αντίδραση, έτσι. Περίμενε. Λοιπόν. Ο φίλος να περιμένει λίγο ένα λεπτάκι, ναι, να ολοκληρώσει ο κύριος Πόσμαν. Ναι, λοιπόν, είναι πραγματικά. Αυτό το οποίο ζούμε σε μια ευνονούμενη χώρα, υποτιθέμενη ευνονούμενη χώρα. Κατά το εννοείς, ας πούμε, ότι συγκρίνεις περιπτώσεις, ας πούμε, και με τον Ηρακλή και με την ομάδα μας, γιατί για την ίδια πολύ λέμε, έτσι. Ναι, ναι, ακριβώς. Τι έγιναν σε ανάλογες περιπτώσεις, ας πούμε. Ναι, θέλω να σου πω το εξής, ας πούμε. Δηλαδή, ενώ για τη συγκεκριμένη ομάδα, ας πούμε, υπήρχαν πάρα πολλές αβάντες. Για μένα, προσωπικά, ας πούμε. Για όλους. Να ξεκινήσουμε. Γνωστά είναι. Όλοι. Αυτοκλειστό. Και τα δικά μας είναι γνωστά και τα δικά τους όλα. Μπράβο, μπράβο. Για τις Κυριακές που άνοιξαν οι τράπεζες. Για. Λοιπόν, να μην τα. Είναι γνωστά. Δεν μπορούμε να κρυφτεί κανένας από τον άλλο. Αυτό είναι γνωστό. Ναι. Εμείς θυμάμαι τότε, την πρώτη φορά, γιατί εδώ είναι το θέμα, η ουσία. Όταν υπάρχει ένα θέμα με τη συγκεκριμένη ομάδα. Σπέβδουν, λες όλοι. Κατευθείαν αυτό αναγάγεται σε θέμα της πόλης.
Ναι, δίκιο. Στο σχολείο το σχολείο. Βέβαια, ο συγκεκριμένος δήμαρχος, επειδή είναι του συναισθήματος. Καλά κάνει, δικαιωμάτων είναι. Μπράβο. Αυτό το βλέπαμε ακόμα και στον Αριανό Μπουτάρι. Ποιος είναι ποιον, στον Αριανό Μπουτάρι. Λοιπόν, πρόβλημα της πόλης είναι. Όχι, δεν είναι πρόβλημα. Το είπα και χθες με τον Τάσο. Είναι πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα και της πόλης, αλλά εννοώ ότι η πόλη αποτελείται από 4-5 ομάδες. Έτσι δεν είναι μια ομάδα η πόλη, έτσι. Δηλαδή αυτό το οποίο συμβαίνει κάθε φορά. Του Άρης έχει πρόβλημα και ο Ηρακλής έχει πρόβλημα. Να επισκιάζεται η πόλη ολόκληρη όταν συμβαίνει κάτι. Από τα μου έβασικα, αυτό είναι. Για τον θα κόσμο. Σου απαντήσω. Γιατί ο κόσμος ξέρει και θα γελάει. Θα σου απαντήσω. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να συνεχιστεί. Θα σου δώσω, κράτα λίγο, θα σου δώσω και να πάρουμε τον φίλο. Αυτό είναι έλλειμμα. Δικό μας, των παραγόντων μας που δεν έχουν δώσει στην εκάστοτε κυβέρνηση ή στους πρόχοντες ή δεσμικούς φορείς της πόλης την δυναμική της ομάδος. Αυτό είναι δικό σου έλλειμμα. Μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ σαν οργανισμός το έχει κάνει αυτό και μπράβο του. Ο Άρης δεν το έχει κάνει αυτό το πράγμα. Διαχρονικά, εγώ είμαι 51. Δεν το έχω δει ποτέ. Εκεί έγκυται για μένα η διαφορά, έτσι. Να ακούσουμε και το φίλο. Απλώς δεν είναι διαπλεκόμενος ο Άρης, ναι. Εγώ αυτό θα πω. Πάλι μη λέμε τα ίδια. Εντάξει. Στο πρωτάθλημα αυτό που παίρνουμε μέρος δεν μπορείς να είσαι με άσπρο σακάκι. Δυστυχώς σου άρεσε έτσι να είναι. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, παλάν μου. Αυτή τη στιγμή πάντως έτσι είναι. Άμα θέλεις να είσαι ατσαλάκωτος, θα περνάς αυτά που περνάει ο Άρης. Ωραία. Κατάλαβες. Και ο Ηρακλής και οι άλλοι. Ωραία. Δεν με ενδιαφέρει για τον Ηρακλή, για την ομάδα μου ενδιαφέρει. Έπεσε. Ο φίλος δεν περίμενε. Λοιπόν. 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Εμένα, για να το ολοκληρώσουμε. Ναι. Είναι έλλειμμα δικό μας πρώτιστα. Δεν έχει δώσει κανείς πρώτιστα στην εκάστοτε κυβέρνηση. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει, να μπούμε ρε φίλε, θα σου πω τι να κάψουμε να... την πόλη. Όχι βέβαια, όχι. Τι είναι αυτά που λες. Τι, αυτό. Δηλαδή αυτό δεν λέει. Συγγνώμη, όταν μιλάνε, μισό λεπτό να τα πάρουμε ένα-ένα τα πράγματα. Ναι, ναι. Όταν μιλάνε για εθνικό διχασμό, ωραία. Τι εννοούν. Δεν ξέρω, φίλε, τι έπρεπε. Όχι, να το αναλύσουμε, ρε Σιζάχο. Άλλο σου λέω. Τι θα πει εθνικός διχασμός. Εθνικός διχασμός δεν μπορεί να κάνει κανένας. Αυτό έτσι, έχουν ούτε για ποδόσφαιρο. Ότι θα κόψουμε τη χώρα στα δύο. Αυτά τα είπανε άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο Δέλτα Σίγμα της ΠΑΕ. Ο κύριος Γκαγκάτσης. Λοιπόν, ο κύριος Γκαγκάτσης είπε ότι θα κόψουμε τη χώρα. Καλά, τι εννοεί δηλαδή δεν ο κύριος Γκαγκάτσης. Να το πει. Θα πάρουμε δηλαδή τα όπλα να βαράει Έλληνα στον Έλληνα. Όχι. Παοξίδες με. Δεν ξέρω. Τι εννοεί δηλαδή. Δεν ξέρω τι εννοεί. Ξέρω, αλλά εγώ δεν θα το πω γιατί. Όχι, άμα ξέρω να το πει. Γιατί όχι, να μην το πει, Ζάχο. Τελείωσες. Να ολοκληρώσω. Τελείωσες. Λοιπόν, εγώ για κανέναν Γκαγκάτση, για κανέναν Καρυπίδη δεν θα τρέχω στα δικαστήρια. Εντάξει, δεν θα τρέχω. Λοιπόν. Προσέχω τι λέω. Ωραία. Και θεωρώ, σε δημόσιο λόγο είμαστε, με ένα μικρόφωνο δεν μπορώ δεν να λέω πει κάτι. Ό,τι θέλω. Όχι, δεν είμαι. Λέω, αν υπάρχει κάτι από αυτά που είπε ο κύριος Κακάτσης και είναι επιλείψιμο, υπάρχουν τα όργανα του κράτους, ευνοούμενη πολιτεία. Ναι, είμαστε εμείς, να επέμβουν. Περίμενε λίγο. Ναι. Εμείς όμως πρέπει να σχολιάσουμε, εδώ σαν παραγωγός που είσαι, ναι. Και με βέβαιος με καλεί σε μένα. Σωστά, μα δεν το σχολιάζουμε. Αυτό το θα πράγμα, σου πω. Εγώ πρέπει να το αναλύσω. Δηλαδή, φυσικά θα το αναλύσουμε, γι' αυτό είπαμε θα το αναλύσουμε. Ο συγκεκριμένος παράγοντας του ΠΑΟΚ, όταν λέει ότι θα κόψει την Ελλάδα στα δύο, ναι. Τι εννοεί δηλαδή. Δεν ξέρω, γίνει... ξέρω τι εννοεί. Ναι. Ναι, εγώ δεν μπορώ να το αναπαράγω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, άκουσε με. Επειδή αυτό το πράγμα. Ωραία, πέσω για να απαντήσω γελάς. Γιατί έχουμε και γραμμή. Ναι. Έχει γραμμή. Πάμε. Όχι, όχι, πέσω. Επειδή αυτό το πράγμα είναι για να γελάς. Είναι ναι. Για να γελάς. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Ακριβώς, είναι για να γελάς. Δηλαδή, ποιο νοήμων άνθρωπο θα κόψει τη χώρα για την εγώ θεωρώ επειδή το είπα. Να πάμε και στι γραμμέ. Εγώ επειδή θεωρώ ότι κανεί, μάλλον όχι κανεί, ελάχιστοι. Ψηφίζουν με βάση το τι ομάδα είναι, ελάχιστοι. Εγώ, όποιος πιστεύει ότι η ομάδα του. Και γενικά μιλάμε για τις ομάδες που έχουν κόσμο, έτσι. Ναι, ναι. Πολύ κόσμο. Όποιος θεωρεί ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να το εκμεταλλευτεί, ας κατέβει ένα κόμμα, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός. Να το ψηφίσουν οι άλλοι. Ναι. Να δω πόσους ψήφους θα πάρει. Πρόσεξε. Ναι, ναι. Το έκανε ο Παναθηναϊκός. Ναι. Πριν δύο εκλογές. Το έκανε ο Παναθηναϊκός. Κατέβηκε Παναθηναϊκή Συμμαχία. Συμμαχία, ναι, ναι, ναι. Και πρόσεξε σε μία περίοδο που ήταν πολύ ενωμένο κόσμο του Παναθηναϊκού. Γιατί ναι, πρέπει ναι. Δηλαδή υπήρχε και το αίσθημα. Και η Λέσκη, η δικιά. Ναι, όχι μόνο η Λέσκη, ήταν, δεν θυμάμαι τότε, που είχε υποστεί και κάποιες ψηλοαδικίες τότε. Έτσι, έτσι, έτσι. Δηλαδή υπήρχε αίσθημα ενότητας. Ενότητα. Ξέρεις πώς ψήφους πήρε η Παναθηναϊκή. Σαν την νικοτίνη στα τσιγάρα. Ναι. Mm. Όποιος θεωρεί ότι είναι, γιατί έχω και τους φίλους Παοξίδες κάποια φορά και άλλους και τους Ολυμπιακούς που είναι περισσότεροι. Ναι, ναι, ναι. Ότι μπορούν έτσι, τους κατεβάσουν ένα κόμμα. Να δούμε πώς θα πάρουν. Να δούμε πώς θα πάρουν. Γέλιο, να θα δούνε, θα βρουν την ψήφο τους μέσα. Ναι, έτσι, εσύ λες να τα χαζεί όλοι αυτοί οι πρόεδροι, να μην κάνουν κόμμα ένα φορέα δικό τους. Εννοείται. Λοιπόν, ναι. Άρα, εδώ λέω και πάμε στο φίλο ότι αυτοί μπορούν και περνάνε αυτό που θέλουν ενώ εμείς δεν μπορούμε. Κατάλαβες. Ναι. Θα σου το εξηγήσω. Εμείς όμως σχολιάζουμε.
Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο. Καλώ τα ομορφόπεδα. Οχ, και εσένα σε ήθελα μετά, όταν κλείσουμε την εκπομπή, πάρε με ένα τηλέφωνο, έτσι. Που αυτό το ομορφόπεδα πολύ μ' άρεσε. Για ποιον το είπε, για μένα βάζω, όχι για τον Τρούλι. Για μένα το είπε, τώρα εσύ είμαι. Μην είπε για σένα ομορφόπεδα. Δεν έχει καθρέφτη σπίτι, τι είναι. Α το πει, εγώ άμα πει ότι είναι ο Πόσμαν ομορφόπεδο, εντάξει. Εγώ δεν είμαι ομορφόπεδο, αλλά από αυτό να μπροστά σε αυτό να είμαι ο Τιμ Κρούζ. Και τα δυο είναι ομορφόπεδα. Ψέματα, ψέματα. Ήθελε και το τηλέφωνο σου, ρε Θανάση. Ξανά το τηλέφωνο. Εντάξει, το χάσα, ρε φίλε, sorry. Θα το δώσω μετά, σε θέλει. Εντάξει, μπας περιπτώσει, δηλαδή, σαν εγώ, ρε. Πάμε. Ναι, ναι. Ζούμε πολύ μεγάλες στιγμές. Τι να πω, ρε Θανάση. Την εβδομάδα. Φτάσαμε, Γιάννη μου και Ζάχο μου, στην ηλικία αυτή και ζούμε πολύ ωραίες στιγμές. Ήμουνα παιδάκι όταν για πρώτη φορά αισθάνθηκα την αδικία, 15 χρονών. Κάπου εκεί, Άρης Ολυμπιακός. Ήσουν κάποτε και 15, έτσι. Το 0-0 με το χέρι του Παπαδόπουλου. Με το Παπαδόπουλου του Κύπριου που κάνει την εκτίμηση στη θύρα 1 ήμουνα. Μπροστά φάτσα, μπροστά μας έγινε. Ναι, που έκανε για να λέμε τους, να καταλαβαίνουν και να μαθαίνουν και οι πιο μικροί, που έκανε ένα καρφί, αλλά βόλεϊ, αλλά δεν είδε ο διαιτητής τίποτα. Όχι, δεν το είδε. Δεν το πήγε στο βάρο, δεν υπήρχε. Δεν το είδε διαιτητής. Με τον τερματοφύλακα Αρβανίτη εκτός θέσεως. Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα τι μου λες εσύ. Αυτό ήταν το πρώτο που αισθάνθηκα. Μετά το δεύτερο ήταν η υπόθεση Χρυσοβιτσιάνου με την ΑΕΚ, με τον Πασεραϊκό. Ναι. Δηλαδή, πιάσανε από το φόρο έξω από τα σέρα, α πούμε, τον Χρυσοβιτσιάνου. Ναι, και η ΑΕΚ τιμωρήθηκε με 2 βαθμούς. Και έβγαλε και ανακοίνωση, έβγαλε και ανακοίνωση ο Ρεζίνο, τάχα είναι η αγνή. Ένα-ένα. Από το επόμενο πρωτάθλημα. Η ποινή ήταν -3 από το επόμενο, γιατί τα θυμάμαι πολύ καλά. Ναι, και στο δικαστήριο, το έχω ξανασχολιάσει αυτό, στο δικαστήριο δικαστής. Ξέχασε να πάει. Όχι. Δέχτηκε ότι αυτός που πήρε τα χρήματα δεν ήταν ο κύριος Χρυσοβιτσάνος, αλλά ένας κάποιος που τον έμοιαζε. Που τον έμοιαζε, το θυμάμαι. Ναι, εντάξει. Κλόν. Ρε παιδιά. Από τότε λοιπόν μέχρι σήμερα περάσαν. Εσύ έπεσες για τα χρόνια. Γιατί εσύ... την υπόθεση με τα λουλούδια με τον Παναθηναϊκό Ηρακλής. Τα λουλούδια με τον Παναθηναϊκό. Μετά ήρθε η εποχή. Κοσκοτά. Σαλιαρέλη. Εσύ έπεσες για τα Σαλιαρέλη. Μετά Σαλιαρέλη. Για τα δελτία έπεσες εσύ όμως και την επόμενη χρονιά καταργήθηκαν. Ήρθε τη ΣΑΕΚ ο Μελισανίδης με τον Καρά. Που μετά από κάποια χρόνια τον πιάσανε για τον αγωγό της νομιμότητας των καρσίμων. Γιατί δεν είπες και το. Κάτσε, υπάρχει κάτι άλλο. Γι' αυτό που λέει ο Σάχος για το. Είχε γίνει το Άρη ΣΑΕΚ στο Κλεάνθης. Έτσι. Χωρίς δελτία. Χωρίς δελτία και δεν τιμωρήθηκε. Και δεν τιμωρήθηκε γιατί είπαμε να παίξει. Το θυμάμαι, γελούσαμε στο ημίχρονο ότι και να χάσουμε θα το πάρουμε το μάτς και φυσικά δεν πήραμε στο πρόγραμμα. Η υπόθεση κάπου του 93-94 του κύριου Μελισανίδη. Μην κάνεις αναδρομή τώρα, εντάξει. Ναι. Τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών να μας ζητήσουν για όλα αυτά που λέμε. Εντάξει. Λοιπόν, και τα αναφέρεις πράγματα τα οποία το τιμολόγιο. Τα έχει γράψει ιστορία, δεν είναι μυθεύματα, αυτά είναι όλα. Μετά ήρθε ο Κόκαλης που κάθε Φεβρουάριο έπαιρνε το μαχαίρι στη Βασιλόπιτα και έλεγε πρωτάθλημα και κύπελο. Λοιπόν, θα θυμάστε τις ωραίες τις στιγμές. Να αποθεώνει θύρα 7, το αγνό ελληνικό πρωτάθλημα, οι αγνές ελληνικές κυβερνήσεις. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Σε αυτό το ωραίο, μια ωραία ατμόσφαιρα. Ελληνικό ποδόσφαιρο δεν υπάρχει, γενικά και πρωτάθλημα, ας πούμε. Μια ωραία ατμόσφαιρα. Αυτή τη στιγμή που έγινε ιδιαίτερα, πρόσεξε, που έγινε ιδιαίτερα επαγγελματικό και ακόμη πιο μετά, όταν θεσπίστηκε το Champions League και μπήκαν τα εκατομμύρια, στο τέτοιο πέθανε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εντάξει. Τελείωσε. Καλά. Καταλαβαίνει πλέον ο οποιοδήποτε. Πρέπει να είσαι πολύ χαχόλι για να μην το καταλάβεις. Τα χαχόλια τα βγάζουν έξω. Καταλαβαίνεις ότι γιατί αυτά τα 20 χρόνια η συγκεκριμένη ομάδα από τον Πειραιά έκανε όλη αυτή την ιστορία. Εξασφαλισμένα έσοδα και τόνα και τ' άλλο. Άλλωστε, όταν μπαίνεις σε Θανάση, πραγματικά κάποιοι, ξέρετε, ένα σχόλιο θέλω να κάνω. Θέλω να δούνε προ Champions League. Να πω και ας δούμε το πρώτο επαγγελματικό. Εμείς που το χάσαμε στον Μπάρας. Αν κάτσεις να δεις αποτελέσματα που έφερνε ο Ολυμπιακός, θα πεις αποκλείεται, είναι ψεύτικα, δεν έχουν γίνει αυτά. Δηλαδή, να πω για να καταλάβει ο κόσμος. Λέει Καστοριά Ολυμπιακός. 2-1.
Ολυμπιακός, τι να πω τώρα. Όχι, Λεβαδιακός δεν υπήρχε τότε. Πες μου μια. Γιάννενα. Παναχαϊκή. Παναχαϊκή. Ένα-δύο. Ένα-δύο. Ναι, δεν ήταν κάτι δηλαδή εξωπραγματικό. Όχι, βέβαια. Γίνονταν αυτό. Γι' αυτό και το πρώτο επαγγελματικό πρωτάθλημα το διεκδίξαν πέντε ομάδες μέχρι τέσσερις αγωνιστικές πριν λήξει. Έτσι, έτσι. Γι' αυτό, επειδή χάναν όλοι βαθμούς. Τι έγινε, το πρωτάθλημα του Μπάρας. Αν το δει κάποιος τώρα, ένας 20χρονος μπει κάπου και δει αυτά, θα πει ψέματα. Ναι, δεν έχουν, αυτά τα αποτελέσματα δεν έχουν γίνει ποτέ. Δεν έχουν γίνει ποτέ αυτά. Δεν είπα. Είσαι όμως αργιανός και τα λες εσύ. Έτσι είναι. Να προσέχεις τι τα λες. Πραγματικότητα είναι. Θες το κακό. Εσύ το θες. Όχι, φίλε, πραγματικότητα είναι. Δεν λέμε, επαναλαμβάνω και προηγουμένως, δεν λέμε μυθεύματα, είναι πραγματικότητα. Αυτά έχουν γίνει. Όλα που είπες. Και των λουλουδιών και τη ΑΕΚ και του Ολυμπιακού. Τι είναι, ψέματα είναι αυτά. Από το μυαλό μας τα βγάλαμε. Ξέρεις όμως ότι υπάρχει εδώ και δύο μέρες. Υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Εγώ το συναντάω και στη δουλειά μου. Mm-hmm. Και ξέρεις ότι αναγκάζομαι να σταματάω να συζητάω για αυτό το θέμα που έγινε. Mm. Γιατί νομίζω ότι πρέπει να κάνω μετάγγιση εγκεφάλου. Δεν γίνεται αυτό. Εντάξει, να κάνουμε τώρα. Όταν σου λέει ο άλλος ότι ποια στοιχεία υπάρχουν. Και γυρίζω και λέω, έστειλα το γιο μου σερβιτόρο στο Κιλκής. Ελπίζω σε τρία χρόνια με 10 εκατομμύρια ευρώ να αγοράσω το αθλητικό κέντρο της Λάρισσας. Ναι, ας πούμε. Έτσι. Άκου, Θανάση. Εγώ το κάνω χιούμορ και αυτός δεν το καταλαβαίνει. Εντάξει. Του λέω, η διαδρομή των χρημάτων του συγκεκριμένου ανθρώπου που είναι σερβιτόρος με την αγορά του συγκεκριμένου και χρήματα πίσω 6,7, δηλαδή υπάρχει διακίνηση χρημάτων από εδώ και από εκεί, και δεν θέλεις εσύ να το καταλάβεις επειδή είναι η ομάδα σου και εντάξει να έχεις τάσει όμως τα 50, έτσι, και να μου λες όπα κάτσε ο Ολυμπιακός, ρε κάτσε ρε, δεν μιλάμε για τον Ολυμπιακό τώρα. Άκουσε, άκουσε, Θανάση, για να το μην το πλατιάζουμε, γιατί έχουμε και τα δικά μας τα του Άρη, έτσι, βέβαια μας επηρεάζει όλους αυτή η ιστορία. Κοίταξε να δεις, δύο μέρες τώρα ο Άρης μπορεί να πάει στην άκρη και οποιαδήποτε ομάδα, διότι αυτό που γίνεται υποτιμάει την νοημοσύνη μας. Καλά, αυτό είναι δεδομένο που λες. Άλλο θέλω να σου πω, εγώ επαναλαμβάνω. Γιατί ό,τι και να πεις εσύ, ό,τι και να πω εγώ ή ο Τάσος όταν είναι χθες, δεν πρόκειται να το δεχτεί από την άλλη πλευρά κανείς, έτσι. Εγώ αυτό νομίζω που είπα σαν πρώτο σχόλιο πριν μέρες, νομίζω και το στόχο που το είπα εγώ, να πάει όλοι αυτοί οι φάκελοι, αποδείξαν υπάρχουν τέτοιοι, σε ένα δικαστήριο που όλοι θα το, ευρωπαϊκό δικαστήριο, το οποίο όλοι θα πούν ότι το δέχονται. Το ΚΑΣ δεν είναι αυτό. Το ΚΑΣ, ποιο είναι. Τι να σου πω, μπορεί να, δεν ξέρω, λογικά εφόσον ο Παύλος θα πάει στο ΚΑΣ, λογικά είναι το ΚΑΣ. Και να σου πω, αυτό είναι και το σωστό. Να πάνε και όλα τα στοιχεία και ό,τι απόφαση βγει να γίνει δεκτή από όλους. Δεν νομίζω και το ΚΑΣ να έχει κάποια ωφέλεια. Εδώ έχει βγάλει αποφάσεις κατά της Μάντσεστερ, κατά της Παρί, κατά της Γιουβέντους. Έχει ρίξει ομάδες, έχει άλλες τις έχει δώσει πίσω πρωταθλήματα, έτσι. Νομίζω εκεί πρέπει να πάει το πράγμα. Αν έτσι θέλουν να το φτάσουν οι δύο εμπλεκόμενοι, βέβαια, έτσι. Δεν είναι δική μας τέτοια. Εγώ αυτό θα ήθελα. Το πρόβλημα είναι οικονομικό και πολιτικό. Τελειώσαμε. Αυτό είναι. Εκεί είναι το πρόβλημα. Κοίτα, η πολιτική στην Ελλάδα είναι συνυφασμένη με το ποδόσφαιρο, φυσικά όλα αυτά εμπλέκονται. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Έτσι. Εννοείται. Όποιος το πιστεύει, τι να πω. Είναι εμπλεγμένη πάρα πολύ μέσα σε αυτή τη χρονιά. Για τον Άρη θα μας πεις τώρα για να κλείσουμε. Εντάξει, τι να πω, δεν επηρεάζει όλο τον κόσμο. Πώς δεν επηρεάζει, μα είπαμε. Φυσικά. Καταρχήν, δεν ξέρω αν υπάρχει και αυτό που γράφεται τώρα από το απόγευμα, ότι υπάρχει και ένα πιθανό Brexit, πειράζει όλες τις ομάδες, έτσι. Πειράζει όλες τις ομάδες. Θα τα ακούμε σαν χαζό, αλλά μετά θα καταλάβουμε χαζό τη διαφορά. Μετά θα καταλάβεις τη διαφορά, το επίπεδο που θα πέσει ακόμα πιο πολύ, θεωρώ ότι δεν θα μπορείς... Δηλαδή, ναι, σε τέτοια περίπτωση νομίζω δεν έχετε και ξένος παίκτης, κάτι γίνεται, δεν ξέρω. Οικονομικά δεν θα μπορούν οι ομάδες, εγώ πιστεύω, να... Καιρός να δουλέψουν οι ακαδημίες. Εγώ είμαι πολύ ρομαντικός. Θανάση, έχει πολύ δρόμο, πολύ δρόμο και πολύ ζουμί η υπόθεση. Δεν είναι, θα λυθεί αύριο και μεθαύριο, οπότε ο Άρης πρέπει να κοιτάξει το συμφέρον του πρώτιστα, έτσι. Τι μπορεί να εκμεταλλευτεί από αυτή την κατάσταση. Από αυτή την κατάσταση. Όπως κοιτάνε από πάνω. Να κάτι τελευταίο, αυτό που λες, Ζάχο, είμαι μαζί σου. Ναι. Αυτό πρέπει να περάσει πλέον όλος ο σύλλογος. Αναδιάρθρωση στο συγκεκριμένο άθλημα. Όχι, πρόσεξε. Τώρα το απαιτούμε, δεν έχει αναδιάθρωση. Θα γίνει. Δηλαδή η βλακεία μας με την καθαρότητά μας. Τελείωσε. Όχι, ρε φίλε. Τελείωσε. Για έναν εγωισμό γίνονται. Μέχρι τώρα, αν ήταν φήμη που λέγονταν στα μπασκετικά στέκια και μπορεί λογικά και στις ΚΑΕ να υπάρχει μια
έτσι ότι θα γίνει, ρε παιδιά, μην εντάξει. Τώρα το θέλουμε σαν βεβαιότητα, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό. Θα γίνει αναδιάθρωση το καλοκαίρι. Η μεγαλύτερη ομάδα της. Δεν υπάρχει. Πώς τη βγάλαμε του προηγούμενου αιώνα. Του 20ου αιώνα. Που καθόταν οι Έλληνες όλοι και το χαζεύανε, δεν θα πέσει. Καλά, αυτό δεν θα πέσει, είναι έτσι, δεδομένο. Άστο. Έτσι. Αρκεί να ενεργοποιηθούμε κι εμείς, έτσι. Να μην είμαστε, όπως είπες και εσύ, χαχολίδες. Έτσι. Ναι. Να σε καλά. Γεια σας, καλό βράδυ. Γεια σας, καλά. Να σε καλά, να σε καλά. 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Πάμε σε break. Πάμε σε διάλειμμα αμέσως. Είναι 10.30. Αμέσως. Σι τι, δεν το κατάλαβα αυτό. Όχι, λέω 10.30 ήδη. Για την ώρα σε λέω. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο. Σε προσέχω. Ευχαριστώ πολύ. Πάντα. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Αμέσως μετά θα έχουμε 20 λεπτά και τουλάχιστον και παραπάνω, πιστεύω, να σχολιάσουμε πάλι την επικαιρότητα, τις γραμμές άνοιχτες. Εδώ πάντοτε στο Λίμπερο 107,4 με Γιάννη Πόσμαν και Ζάχο Ντρούλινγκ. Επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Εκτάκτο σήμερα ο κύριος Πόστμαν που το πάει το γράμμα και το φέρνει. Πήγαινε έλα. Να. Και το πάει. Α, και συρρυκνώνεται η εταιρεία, αλλά εμείς πάμε και ερχόμαστε. Συρρυκνώνεται γιατί, ρε φίλε, τι γίνεται. Δεν έμαθες πόσα γραφεία έχουν κλείσει. Ναι, όντως. Λοιπόν. Εντάξει, σημεία των καιρών είπαμε. Ακριβώς. 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Έχουμε ένα τέταρτο γεμάτο και λίγο περισσότερο μπορώ να πω. 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Επαναλαμβάνω. Ιντερνετικά βέβαια δεν έχουμε δεν υπάρχει, κόσμο. Υπάρχει πρόβλημα από το απόγευμα, νομίζω γύρω στις 5 η ώρα κάπου εκεί. Ο Τσαλτίδης το κόλλησε το μηχάνημα. Εντάξει, δεν φταίει εδώ το ραδιόφωνο. Επαναλαμβάνω, είναι πρόβλημα της εταιρείας. Η οποία συνεργάζεται με το ραδιόφωνο. Ελπίζω, αν όχι σήμερα το βράδυ, γιατί ακολουθεί και Γιώργος Ζαργόρας με τεράστιο ακροατήριο, έτσι. Ελπίζω αύριο τουλάχιστον να έχει λυθεί από το πρωί, να υπάρχουν έτσι εκπομπές. Γιατί είδες και στο διάλειμμα πόσα τηλέφωνα δεχτήκαμε. Έτσι. Για κάποιον για που. Αυτό το. Μέχρι και από Γερμανία πήρε. Ναι. Για κάποιον ο οποίος δεν μπορεί να ακούσει, έτσι. Και βάζει, είναι εκνευριστικό και όταν δεν μπορείς να ακούσεις και είσαι συνυφασμένος και. Είναι αυτό που λέγαμε, Ζάχο, δηλαδή. Είναι καλή παρέα το ραδιόφωνο, είναι έτσι. Μεγάλη, είναι πάρα πολύ καλή παρέα και ιδίως όταν είσαι στον χρόνο που αφιερώνεις πραγματικά σαν άνθρωπος να ακούσεις κάποια πράγματα που σε ενδιαφέρουν, αν εκείνη την ώρα σου το στερήσουν αυτό το πράγμα, ναι, πραγματικά είναι πολύ άσχημο. Όντως πάρα είναι. Πολύ άσχημο. Όντως είναι άσχημο και αυτό που λένε ότι έχει μια διαφορετική μαγεία το ραδιόφωνο, πραγματικά ισχύει. Έτσι είναι. Είναι κάτι το διαφορετικό από την τηλεόραση. Το τηλεόραση είναι πολύ έτσι, πιο άμεσο και πιο face to face, ας το πω. Έτσι, έτσι, ενώ το ραδιόφωνο περικλεί μια άλλη μαγεία. Έτσι, δηλαδή, είναι η φωνή που λέμε. Ακούς έναν άνθρωπο και πλάθεις, ας πούμε. Ακριβώς. Φαντάζεσαι γιατί ναι, πώς θα είναι, τι κάνει, τι λέει. Ακούγοντας δηλαδή, παραδείγματος χάρη, τη φωνή του Πόσμαν, φαντάζεσαι ότι είναι έτσι ένας συμπαθητικός άνθρωπος. Τον βλέπεις από κοντά και αρχίζεις να τρέχεις. πραγματικά. Λοιπόν, να πούμε έτσι και κάποια αποτελέσματα. Δεν είδα, αν και νομίζω έχανε. Έχασε, πρέπει να έχασε. Ήταν 14 πόντους διαφορά ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι του 2-3 λεπτά πριν λήξει και μας έπιασε η συζήτηση και το ξεχάσαμε. Να. Αν μπορείς να το βρεις, να πω ότι η Liverpool προηγείται 0-1 με τι έκπληξη, ρε παιδιά. Με στη West Ham με έκπληξη πραγματικά με ένα πέναλτι για άλλη μια φορά. Πόσα πέναλτι έχει πάρει, 32 φέτος, 33. Πόσα... Μην ξεχάσουμε τα δικά σας τώρα. Ας τη Liverpool, ρε. Η Liverpool είναι πρωταθλήτρια. Πάλι πέναλτι. Έχει 20 βαθμούς από το δεύτερο και πάλι πέναλτι. Φτάνει, ρε παιδιά. Εντάξει, το πήρε. Μην ανησυχεί, το πήρε το πρωτάθλημα. Εντάξει. Ήδη το έχει πάρει. Το πήρε. Τελευταία φορά που. Πήρε πρωτάθλημα η Λίβερπουλ, ο Πόσμα δεν είχε ακόμη στα λεπτά, δεν είχε προσληφθεί ακόμη. Δεν είχε προσληφθεί και σε λίγο βγαίνει σύνταξη ο άνθρωπος. Εντάξει, 0-1. Για πες τον ΠΑΟΚ, έχουμε. Τώρα μισό-μισό. Μέχρι να το κάνεις θα το βρω εγώ εσύ, μισό-μισό. Τι μισό και όλο. Το βρήκα, ρε. Το βρήκες. 86-76. Σαραγώσα ΠΑΟΚ, 86-76 τελικό. Euroliga δεν έχουμε σίγουρα, έχουμε αυτό το τη πλάκα στο. BCL που ήταν και ο Άρης. Το BCL. Το BCL. Το BCL. BCL. Μπράβο. Γιατί οι άλλοι πού είναι δηλαδή, σε άλλα. Ευρωλίγκα. Ποιος είναι. Ο Προμηθέας. Ο Προμηθέας τι είναι. Στο Eurocup. Στο Eurocup. Ναι. Όχι Ευρωλίγκα. Όχι, εγώ είπα Ευρωλίγκα. Στο Eurocup. Και μπράβο τον Προμηθέα που πήγε κόντρα σε αυτό το βαλσαμωμένο. Ναι, ναι, εννοείται. Έλα φίλε, καλησπέρα. Πολύ καλά εξηγήθηκε. Μπράβο του. Έλα. Έλα, καλησπέρα. Καλώς. Έλα, Κώστας. Όχι, όχι, Νίκος. Λάθος. Τι γίνεται τώρα στο ποδόσφαιρο, ρε παιδιά, τι κάνουμε τώρα από εδώ και πέρα. Νομίζω τα σχολιάσαμε. Ο Άρης πρέπει να είναι σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά σε επιφυλακή. Να κοιτάξει πρώτα τη δική του ομάδα να μπορέσει να την ενισχύσει
και φυσικά να κάνει ό,τι είναι καλύτερο προς το συμφέρον της ομάδος, έτσι. Πάντα για μένα η οπτική μου γωνία, πάντα πρώτιστα είναι το συμφέρον της ομάδος. Ο καθένας το συμφέρον του δηλαδή. Καλά, αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι δεδομένο. Πού θα πας, τι πρόοδο θα έχει το ποδόσφαιρο. Δεν καμία. Υπάρχει καμία. Πού πάει αυτό το ποδόσφαιρο. Πουθενά. Εδώ και χρόνια δεν πάει πουθενά. Κάτσε ρε παιδιά, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Τα λεφτά είναι εδώ για στην Ευρώπη. Τα λεφτά. Τα λεφτά είναι στην Ευρώπη. Είναι εδώ στην Ελλάδα, είναι τα λεφτά στο ποδόσφαιρο. Όχι. Για αν θα πας στην Ευρώπη και παίζεις. Στην Ευρώπη. Εμείς γιατί δεν θέλουμε να παίζουμε στην Ευρώπη και το χαλάμε όλο αυτό το πράγμα. Δεν το γιατί όλοι θέλουν να πάρουν τα πολλά λεφτά από την Ευρώπη. Και όταν υπάρχουν πολύ ισχυροί, δεν μπορεί να είναι όλοι. Ιδιαίτερα τώρα έτσι όπως έχει γίνει. Δεν θα τα πάρει τα λεφτά από την Ευρώπη. Πρόσεξε. Ποιος μπορεί να τα βρει. Θα σου πω ποιος μπορεί να τα πάρει. Μόνο ο Ολυμπιακός προχωράει παρακάτω. Όλοι οι άλλοι. Φεύγουν νωρίς. Ωραία. Φεύγουν νωρίς. Για να λέμε και την άλλη, γιατί βλέπουμε τη μία πλευρά. Και ο ΠΑΟΚ, αν βγαίνει Champions League συνέχεια προκριματικά, δεν μπορεί. Θα παίξει κι αυτός. Δεν γίνεται αποκλήτης. Κάποια στιγμή θα παίξει. Δεν θα παίξει, ρε παιδιά. Δηλαδή, για το Θεό, εντάξει, να λέμε, δεν το γουστάρουμε, αλλά θα παίξει. Δεν μπορεί να κληρώνεται με τον Άγιαξ συνέχεια, θα παίξει κι αυτός. Δεν μπορεί να σμπρώχνει συνέχεια λεφτά και να αποτυχάνεις, εφόσον με ακούσει εσύ και ξέρεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να σμπρώχνεις λεφτά και να συνέχεια να αποτυχάνεις, δεν γίνεται. Ναι. Έτσι. Δεν ξέρω, αλλά ο ΠΑΟΚ μου θυμίζει εσύ το κόμμα του Τσίπρα, να πούμε. Ότι. Κανένα σπίτι στα κέντρα. Και τραπεζίτη. Εντάξει. Καθένα τα καλά, λοιπόν, τα καλά και τα συμφέροντα. Θα κάνουμε κάθαρση, παιδιά, όλα θα είναι ωραία. Θα δεν υπάρχει κάθαρση, ρε φίλε. Ποια κάθαρση τώρα, για να το σλόγγαν, παιδί μου, εσύ ένα λεπτό, θα έχεις τη δύναμη, είναι ατάκα του Γεωργίου αυτή, είναι πολύ ωραία, παλιά. Θα έχεις εσύ τη δύναμη και θα τη βάλεις στο σιρτάρι, δεν θα τη χρησιμοποιήσεις. Τι την κάνεις δηλαδή, δεν την έχεις για το όταν θα είσαι αδύνατος. Τότε χρειάζεται τώρα. Όταν είσαι δυνατός τώρα, πότε θα τα κάνω, όταν δεν θα υπάρχει Σαββίδης, όταν δεν θα υπάρχει Μαρινάκης, όταν δεν υπάρχει Αλαφούζος, πότε θα το κάνω αυτό. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Θέλεις ποδόσφαιρο, άκουσε με. Θέλεις ποδόσφαιρο. 5 χρόνια όλοι μπούλο εκτός Ευρώπης. Φέρνω την Αγγλία. Δεν θέλω ποδόσφαιρο, ρε φίλε, τι θέλω. Ναι, ναι, λέω. Κανένας δεν θέλει. Λέω για αυτούς τους μεγάλους και για την ΕΠΟ και την UEFA. Μας έχει πει επιτροπή. 5 χρόνια είστε off. Θα φέρω εδώ την Αγγλική Ομοσπονδία διοργανώσει το πρωτάθλημα. Άγγλους διαιτητές και Αγγλική αθλητική δικαιοσύνη. Και όποιος κάνει κιχ. Τον πετάω Β' Εθνική. Γάμα Εθνική. Έτσι είναι. Αυτό το πράγμα για να συμβεί που λες εσύ. Γιατί, ναι. Πρέπει να υπάρχει και πολιτική βούληση. Αυτό σου λέω. Δεν υπάρχει. Πρόσεξε τι σου είπα. Σου είπα όμως κάτι. Εδώ δεν είναι θέμα μόνο πολιτικής τέτοιο. Εδώ μιλάει η UEFA. Τώρα είμαστε επιτροπή. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι κουστάρουμε. Κάνουμε ό,τι κουστάρουμε εμείς στο ποδόσφαιρο. Ναι, επιτροπή αλλά. Συγγνώμη, φίλε. Ψηφίζονται στην Ελληνική Βουλή. Στην Ελλάδα, αλλά δεν μπορεί να είναι. Δεν μπορεί να είναι κατά του καταστατικού της συνδυασμός βέβαια. Βέβαια. Μπορούμε να κάνουμε εμείς ό,τι θέλουμε. Άμα πει άκουσε η UEFA όχι. Τι άκουσα, άκουσα. Εσύ, εγώ με ένα μ' αρέσει το σκηνικό που έχεις παρουσιάσει, έτσι. Χρόνια το λέω αυτό. Μπράβο. Ναι, αλλά. Αυτά εδώ θα γίνουν εάν υπάρχει μια πολιτική βούληση, να πω μια κυβέρνηση η οποία δεν θα παίρνει μέρος πουθενά. Και την UEFA σου λέγω, τη FIFA ρε φίλε. Η FIFA. Σας πετάω έξω, αν δεν το κάνετε αυτό σας πετάω έξω. Αυτή τη στιγμή και δεν την είναι εθνική εδώ. Σας και τις ομάδες πετάω έξω. Αυτό θα γίνει, θέλετε ή όχι. Μισό λεπτάκι. Υπάρχει νόμος. Υπάρχει. Τι λέει αυτός ο νόμος, αυτό. Έχουμε ξένη επιτροπή αυτή τη στιγμή. Έπρεπε να εφαρμοστεί νόμη. Γιατί αναμίχθηκε η κυβέρνηση. Αυτό σου λέω. Άρα λοιπόν και, τους Εγγλέζους να φέρεις και τους Πορτογάλους να φέρεις και τους Αμερικάνους να φέρεις από τη στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση είναι αυτή που αναμειγνύεται στον ελληνικό αθλητισμό θα έχεις αυτό το αποτέλεσμα. Ναι ρε παιδιά, εγώ σας λέω ότι πρέπει να θέλει, ούτε η UEFA πρέπει να θέλουν και τα δύο τα μέρη. Πρέπει να θέλουν και τα δύο. Όπως ήθελε στην Αγγλία, ήθελε και η κυβέρνηση, ήθελα και η άλλη, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Είναι συνδυασμός αυτά τα δύο πράγματα. Δεν φτάνει μόνο να έρθει ο κακός μπαμπούλας της Ευρώπης. Αν δεν το θέλει η κυβέρνηση και η ίδια. Έτσι ακριβώς, αυτό λέω το ζάχο τώρα. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Πρέπει να θελήσουν και οι δύο και να πούνε τέλος. Γιατί εγώ βλέπω, βέβαια οι αποφάσεις παίρνονται από εκείνα τα όργανα, τα υποτιθέμενα ότι υπάρχει γκέτο.
από την ΕΠΟ και ότι είναι αυτοδιοικούμενη κτλ. Αλλά άμα θέλουμε να αλλάξουμε τον νόμο, πάμε στην Ελληνική Βουλή. Εγώ βλέπω, φίλε, ότι ούτε δεν ξέρω ποια είναι αυτή η UEFA, η FIFA, ποιοι είναι αυτοί τώρα, οι μάστορες, ούτε αυτοί το θέλουν αυτό το πράγμα. Εγώ αυτό βλέπω. Αν το θέλανε, αν το θέλανε, μόνο με την απειλή σας πετάμε την εθνική απ' έξω και τις ομάδες, σούζα θα καθόμασταν. Και η κυβέρνηση, όπως έγινε και στο παρελθόν, σούζα. Σούζα τα λογάκι που λέει Λάρισα, σούζα θα ήταν. Το αλήθεια. Ούτε αυτοί το θέλουν όμως. Φίλε, κάποια συμφέροντα τα οποία δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε ή δεν τα ξέρουμε. Μα είναι ο νόμος του δυνατόρε, Ζάκο. Το είπε και εσύ μόνο. Να σε καλά, να σε καλά, φίλε μου. Να σε καλά. Λοιπόν, εγώ επαναλαμβάνω. Μόνο ο θάνατος δεν έχει λύσει και του πανούν τα γένια. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αυτά τα βρήκαν τώρα. Και αυτά τα βρήκαν με ορμόνες και αυτά τα βρήκαν. Τα βρήκαν τώρα τελευταία. Δεν υπάρχει πρόβλημα χωρίς λύση. Κάπως λέγεται αυτό. Μου το είχε πει ο φίλος Μωσάκης ο Μπαρούτ. Κάπως λέγεται όλο αυτό. Σαν, σαν έτσι, δόγμα. Σαν δόγμα. Γεια σου, Σάκη. Να μας ακούς. Για χαρά. Όλα έχουν λύση. Όλα. Δεν υπάρχει πρόβλημα χωρίς λύση. Εντάξει. Εννοείται. Πρέπει να υπάρχει θέληση. Θέληση. Και φυσικά και κόστος. Όταν ο μελέτα λέει χωρίς να σπάει αυγά, δεν γίνεται. Έτσι. Εντάξει. Δεν έτσι, γίνεται αυτό. Έτσι ακριβώς. Αν θέλουμε όλη τη βόλεψή μας, γιατί ο καθένας θέλει την ομάδα του και να μην πειράζει τους άλλους να ισχύουν νόμοι και στη δική μας όταν την ακουμπάει, μας την ακουμπάνε δεν να γίνεται. Λένε. Δεν γίνεται όμως. Δεν γίνεται. Εντάξει, αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Εγώ σου είπα αυτά που σου είπα για αγγλική τέτοια και πρόσεξε και κάτι ακόμη. Και στα οικονομικά κιόλας. Όσοι χρωστάτε, σας τα μηδενίζω και αν. Στο τέλος χρονιά ο ισολογισμός σας είναι ένα ευρώ πάνω από τα, από τα έσοδα, πέφτετε. Δεν μπορείς να πάλι κάνεις πάλι θα βρουν τρόπο. Εντάξει. Στην Ελλάδα εντάξει. Εντάξει. Λέμε, αν θέλεις να βάλεις δεν κανόνες, υπάρχει. Πάντα γίνεται. Ποιος θα θέλει όμως αυτό. Πόσες φορές έχουν βάλει κανόνες. Ο ισχυρός δεν το θέλει ποτέ. Αυτό γίνεται ρε Ζάκο. Κανόνες υπάρχουν, νόμοι υπάρχουν. Αυτό υπήρχε λέμε. Νόμος και άλλαξε και μέσα ένα απόγευμα. Δηλαδή τώρα τι συζητάμε. Στην Ελλάδα τώρα. Δεν ισχύει τίποτα, φίλε, και όλα ισχύουν. Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι, αυτό άστο, είναι. Άστο. Γιατί όλα σου λέω είναι σε μια κατάσταση ερμαφρόδιτη. Τελείωσε. Ο ένας είναι συγκοινωνούντα οχή, ο ένας πίσω από τον άλλον. Και επειδή σου κάνω αυτό για να μου κάνεις εκείνο. Έτσι είναι αυτό. Και επειδή δεν μπορούμε και δεν θα το ξεπεράσουμε αυτό και σαν κόσμος γενικά και σαν λαός, δεν γίνεται. Δηλαδή για τους άλλους επαναλαμβάνω. Είναι να ισχύουν οι νόμοι και όταν πάει να ισχύει για την ομάδα μας, όλους τους φιλάθλους αυτό ισχύει, έτσι. Έτσι είναι. Τότε επαναστατούμε, δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Εντάξει, δεν θα γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Παναλαμβάνω. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, παιδιά. Καλώς τον. Καλώς τον. Γεια σας, ο Κώστας είμαι. Τι κάνεις. Έλα, ρε Κώστα, γεια έλα. Σου, Κώστα. Καλά είστε. Δεν είχε και το φλαράκο δίπλα. Τον έχω, το φέρνω εδώ πέρα καμιά φορά, έτσι μου δίνει 15 ευρώ την εκπομπή. Μάλιστα. Εντάξει. Σε κάνει καλή τιμή. Εγώ το κάνω γιατί. Ανεβάζω τις μετοχές εδώ στο Λίμπερο. Εγώ το κάνω γιατί τώρα δεν έχω και πρωινή δουλειά. Λοιπόν, οπότε λέω να βγάλω κανένα φράγκο. Λέω 15 ευρώ γιατί είναι φίλος. 15 ευρώ, τίποτα, κόψω χρονιά. Τι τζάμπα πράγμα. Τζάμπα πράγμα. Βέβαια. Πάμε. Λοιπόν, καταρχήν να πω ένα γενικό σχόλιο. Εντάξει, παιδιά. Δεν θέλω βέβαια να εξετρήσω τίποτα, αλλά εντάξει, τώρα βγαίνει γελία η κατάσταση στο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, έτσι. Πάντα επειδή ήταν, έχω φίλε. Ζήσει έξω, παιδιά δεν υπάρχουν. Σε ποια χώρα, σε ποια χώρα, στη Γερμανία, στη Γερμανία. Έχεις πιάσει και τη χώρα κορυφή, ρε φίλε. Ναι, δεν υπάρχουν παιδιά, είναι για γέλια πραγματικά. Δηλαδή, αν κάτσεις και βγάλεις έξω, ας πούμε εμείς τώρα, εντάξει, αγαπάμε τον Άρη, αν δεν είχα ομάδα εδώ, δεν υπήρχε περίπτωση, φίλε, όχι να ασχοληθώ. Δεν υπήρχε περίπτωση. Έτσι. Εδώ μιλάμε βρωμάει και ζέχνη. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα αυτό που είπατε πριν για την τέτοια, θα σου πω κάτι εγώ, με αυτή τη φιλοσοφία που έχουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα. Εγώ απορώ γιατί ανακατεύτηκε η πολιτεία σε ένα προσωπικό θέμα. Αυτό είπα εγώ στον Ζάχο προηγουμένως. Απορώ πραγματικά. Για ποιο λόγο. Δεν υπάρχουν δικαστήρια αθλητικά. Έτσι. Όποιος είναι αθέος ή ένοχος θα κρυθεί εκεί. Τελείως. Για ποιο λόγο να μπει ο υπουργός και να κάνει και σχόλιο. Τι νόημα έχει όλο. Άκουσε με φίλε λίγο. Έχω ένα φίλο που ζει και εργάζεται στο Ομάν. Ξέρεις που είναι το Ομάν. Ναι, είναι η Ιορδανία κάτω. Όχι, όχι, εκείνο είναι το. Ομάν είναι εκείνο. Εγώ λέω για Ομάν. Ομάν. Εκεί είναι η Σαουδική Αραβία. Τέλος πάντων, ναι, μπορεί να κάνω και λάθος. Ναι. Λοιπόν, ζει και εργάζεται τα τελευταία χρόνια εκεί. Μου στέλνει ένα τέτοιο ρε φίλε. Μιλάμε για μουσουλμανική χώρα, έτσι. Ναι, ναι. Όχι από τη. Ναι, ίσα-ίσα ναι, ναι, ναι. Είναι η Ελβετία της. Κάτω. Ναι, ναι. Εκεί είναι ένα ουδέτερο κράτος και. Λοιπόν, μου στέλνει ένα. Για τους νόμους τώρα. Και λέει ο νόμος, αν διαδίδεις ψευδές πληροφορίες, είναι έγκλημα στο Ομάν. Να, δες το. Ναι, ναι. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για μουσουλμανικό κράτος που έχει όμως κανόνες. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, αν βγεις εκεί στην τηλεόραση, δημοσιογράφος, δεν σου λέω τέτοιο, και πει διασπορά ψευδών ειδήσεων, φυλακή μπαίνει. Να σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα.
Περνάς με κόκκινο εκεί, πρόσεξε, γιατί μου τα λέει και είναι να μαθαίνει. Περνάς με κόκκινο στο Ομάν, στο επόμενο φανάρι σε σταματάνε, πρόσεξε. Σε σταματάνε, δεν πας στο δικαστήριο. Σε δέρουνε. Όχι, όχι, όχι. Δεν πας στο δικαστήριο να σε πάει ο δικηγόρος να... Έχει φίξ ποινή. 10 μέρες, 9-10 μέρες τώρα μπορεί να το αυξήσαν κιόλας. Φυλακή. Σε παίρνει, ο ένας παίρνει το αμάξι, το πάει στη μάντρα και ο άλλος σε πάει στη φυλακή. Μάλιστα. Δεν περνάει κανείς με κόκκινο, φίλε. Κόκκινο. Αυτά, φίλε, δεν γίνονται στην Ελλάδα γιατί από τα 10 εκατομμύρια, τα 9,5 εκατομμύρια. Θέλω να σου πω ότι υπάρχει. Στο Ομάν υπάρχουν κανόνες. Στο Ομάν. Δεν σου είπα στην Ελβετία. Μα μην το υποτιμάς. Γιατί το υποτιμάς. Δεν το υποτιμάω καθόλου. Μην το υποτιμάς καθόλου. Δεν το υποτιμάω καθόλου. Ακριβώς το αντίθετο σου λέω. Φίλε, έχουν κανόνες αυτοί οι άνθρωποι. Τι, όσο, σου είπα, όσο αφορά το θέμα ειλικρινά, εγώ, αυτό είναι όχι γκάφα. Δηλαδή, ρε φίλε, είσαι κυβέρνηση. Παιδιά, αθλητικά δικαστήρια δεν έχετε. Τι με μπλεκείτε εμένα. Εγώ έχω τόσο άλλα προβλήματα. Εντάξεις με την Τουρκία, από εδώ, από εκεί. Θα κάτσω να ασχοληθώ εγώ. Συντάξεις, πάνε να μειώσουν πάλι τις συντάξεις, διαβάζω. Άσε, ρε φίλε. Εντάξει, είναι οι άνθρωποι. Και θα έφερε το καινούριο. Μα είναι δυνατόν. Ο Μητσοτάκης θα έφερε το καινούριο. Εγώ, ο πατέρας μου άκουσε με φίλε 60 χρόνια Νέα Δημοκρατία ψήφισε. Ξέρεις τι μου είπε χθες. Το λέω. Μου έλεγε ότι θα φέρει το. Δεν ξαναψηφίζω, μου λέει Νέα Δημοκρατία. Τελείωσε. Και δεν έχει σχέση με Άρη. Δεν έχει σχέση με Άρη. Πρόσεξε. Δεν ξαναψηφίζω, μου λέει Νέα Δημοκρατία. Περίμενε κάτι διαφορετικό από αυτόν τον άνθρωπο. Το θεωρώ τη μεγαλύτερη βλακεία που μπορεί να κάνει άνθρωπος να ψηφίζει κόμμα ανάλογα με την ομάδα του. Αυτό δεν υπάρχει. Καλά, αυτό είναι μεγάλη βλακεία. Αυτό είναι αυτό που κάνανε. Αν αυτό που κάνανε θεωρούν ότι κέρδισαν, θα εκπλαγούν πολύ. Έτσι. Η Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι. Το κυβερνούν κόμμα. Η κυβέρνηση αυτή που. Όχι, ρε φίλε, δεν έχει αυτό το πράγμα το οποίο κάνουν οι άνθρωποι αυτοί. Εγώ είμαι κυβέρνηση και βάζω μπελά στο κεφάλι μου. Γιατί δεν πρέπει να βάλω μπελά στο κεφάλι μου. Πραγματικά, Κώστα, είμαι ακριβώς ταυτίζομαι. Δηλαδή, ρε παιδιά, πολύ μυαλό θέλει να το σκεφτείς. Πρέπει να είσαι καμιά διάνοια, καμιά ευφυΐα για να το σκεφτείς αυτό το πράγμα. Ρε παιδιά, έχετε αθλητικά δικαστήρια. Δόξα τω Θεώ. Έγινε μια εισήγηση. Πολύ ωραία. Εγώ δεν εξετάζω αθώος ένοχος. Έχει και δεύτερο βαθμό, έχει και τρίτο βαθμό. Έτσι είναι. Πηγαίνετε και βρείτε τα. Και λύστε τα. Μην με μπλέκετε. Και μην μου τα ζαλίζετε εμένα. Τέλος πάντων, όλοι κρινόμαστε, είπαμε, και αυτοί θα κρυθούν σε επόμενες εκλογές. Από εκεί όμως ξεκινάει όλο αυτό τον κόσμο. Έτσι. Και αηδιάζει. Ο υγιής κόσμος, ανεξαρτήτου ομάδος, αηδιάζει. Έτσι. Λοιπόν. Όταν εσύ το ίδιο σου, και ένα τελευταίο, το ίδιο σου το προϊόν, αυτό πάντα λέγανε στην Γερμανία. Ξέρεις πόσο προστατεύουν στην Γερμανία το προϊόν που λέγεται ποδόσφαιρο, επειδή έχει πάρα πολλά λεφτά. Παιδιά, μιλάμε για δισεκατομμύρια ευρώ. Καλά, ρε φίλε. Και πρέπει να ξέρεις πώς το προστατεύουν. Με τους κανόνες που έχει. Όχι, το προστατεύουν κιόλα. Δεν μπορείς να πάει να κάνεις ότι. Εδώ πάμε να το διαλύσουμε εμείς. Είπαμε ο νόμος του ισχυρού. Τελείωσε. Μα το έχουμε διαλύσει, φίλε, το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει ποδόσφαιρο τώρα. Τώρα έχει υλοποιηθεί το πράγμα. Έχει γελιοποιηθεί, δηλαδή. Κάποτε είχε, η Ντόρτμουντ όταν κινδύνευε οικονομικά πήρε δάνεια από την Μπάγερν. Το θυμάσαι. Δεν υπάρχουν αυτά εκεί. Από την αντίπαλό της. Δεν ασχολούνται αυτοί με αυτά τα πράγματα. Άνα, μπράβο. Βλέπεις, ούτε με εδώ μιλάμε, σε έχουν κάνει παραμάγαζο, δεν μαγαζί, μαγαζάκι. Όχι μόνο θα παίξει. Χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις, έτσι. Τίποτα. Λοιπόν, ήμουν σε παιχνίδι, φίλε, της Βόλφσμπουργκ. Έπαιζε με μια τέτοιο. Με την Γκλάντμπαχ. Βόλφσμπουργκ-Γκλάντμπαχ. Και παίζει δανεικός, νομίζω ήταν από την Γκλάντμπαχ στη Βόλφσμπουργκ. Ναι. Τους βάζει γκολ και πανηγυρίζει με τους φιλάθλους της Βόλφσμπουργκ. Ναι. Ο δανεικός. Έτσι. 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 Ματσάρα, η δίκαιο MVP του αγώνα εκείνη τη μέρα. Να σε ευχαριστήσουμε γιατί έχουμε και σε λίγο τέλος εκπομπή. Να σε καλά, Κώστα. Ποιο έγινε, ρε παιδιά. Ποιο να νωρίς, καλά, καλό βράδυ. Χάρη καλό, και βράδυ, το είπαμε. Καλό βράδυ. Και εγώ. Πιο νωρίς να παίρνετε τηλέφωνο, παιδιά. Ο φίλος δεν περίμενε. Έχουμε τον τελευταίο και ο τελευταίος δεν περίμενε. Ωραία. Κακός. Είναι παραπάνω. Είχαμε. Ας αλλά... πάρουν για λίγο έχουμε. Ένα δυο λεπτάκια πιστεύω. Οι δύο φίλοι που δεν περίμεναν, ήταν στην αναμονή, αν δεν περίμεναν. Αν θέλει κάποιος να πάρει, έχουμε τρία λεπτάκια. Να. Γιατί σιγά σιγά θα κάνουμε και τον επίλογο της εκπομπής. Mm-hmm. Να πάμε και εμείς στο καλό της Παναγίας. Να... Πάντως εγώ συμφωνώ, μπράβο, σε όλα όσα είπε ο Κώστας, σε αυτό το πράγμα και... Είναι αυτό που στην αρχή κουβεντιάζαμε, όχι βέβαια στον αέρα, για ποιο λόγο μπήκε στη μέση η πολιτεία. Εγώ δεν μπόρεσα να το καταλάβω. Και όχι μόνο αυτό. Δημιούργησε θέμα στον εαυτό με της. Κάνεις, δηλαδή. Με κάνεις να πω ένα χιλιοϋπομένο σχόλιο ότι δεν μπορώ να διαβάζω μυαλά ανθρώπων. Προφανώς είναι και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν επιτελεία δίπλα τους και τους συμβουλεύουν. Πώς λέγεται, ο σύμβουλος. Αυτός που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Καρανίκας, πώς λεγόταν, ήταν σύμβουλος επί του Πρωθυπουργού. Φοβερός και αυτός. Οι συμβουλάτορες αυτοί τα κάνουν. Ναι, προφανώς κάποιες εισηγήσεις υπήρχαν. Ακριβώς. Θα υποστεί ο καθένας. Λοιπόν, πάμε στον τελευταίο φίλο για δύο λεπτά για να τον ακούσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε μου, το όνομά σου. Θα ήθελα
Ο Γιάννης είμαι. Έλα Γιάννης, ακούμε. Ήθελα να πω ότι χθες ο κύριος Ζαγόρας είπε γιατί δεν την κρατήσατε μισή ώρα παραπάνω την εκπομπή. Ναι, γιατί δεν την κρατάτε μισή ώρα παραπάνω. Α, έτσι είπε, να κρατήσουμε μισή ώρα παραπάνω. Ναι, ναι, έτσι είπε. Όταν βγήκε στον αέρα, αυτό είπε. Α, δεν μας είπε τίποτα. Εμάς ένα τέταρτο τον κάναμε. Ήθελε μισή ώρα. 11 και τέταρτο φύγαμε. Χθες είπε να τον κρατούσατε μέχρι τις 11.30. Κάτσε να δω, μου έστειλε τίποτα, κάτσε να δω. Δεν μου έστειλε σήμερα, εντάξει. Α, θα δει κανονικά. Τι να πω, κάπου θα ήταν προφανώς και τον ξεβολέψαμε μάλλον, τον κύριο Ζαγόρα. Τι να κάνουμε. Για πες. Έβλεπε έναν ωραίο κο. Έναν ωραίο, α, ναι, ναι, ναι. Έτσι είπε τουλάχιστον. Είναι λάτρης του. Στο Facebook. Στο Facebook. Καλά, live να το βλέπει. Τι, στο Facebook να το βλέπει. Live πού να το δει. Στο Facebook. Live πού να το δει. Εκεί που πάει το βράδυ για ποτά. Ξέρω εγώ που πάει. Κάπου πάει ο άνθρωπος. Κάπου ξέρω. Θα μας πει τώρα που θα. Θα μας πει τώρα που θα. Οκ. Να είσαι καλά. Ανάκριση κάντε τον. Θα τον κάνω. Θα περάσει βασανιστήρια. Μην κατευθείαν. Λοιπόν, ανάκριση. Εγώ το μόνο που θα πες πω μας. Σκάνδαλο. Τίποτα άλλο. Okay. Καλό βράδυ. Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ. Ήταν και ο τελευταίος φίλος. Αφού ήταν τελευταίος, να πω λίγο επάνω σε αυτό το θέμα. Έχουμε δύο λεπτάκια. Πραγματικά θα μπω λίγο στο πολιτικό κομμάτι τώρα, γιατί αυτό δεν το σχολιάσαμε καθόλου. Για πες. Νομίζω όλα τα σχολιάσαμε. Τόσο καιρό, ναι, ρε παιδί μου, είχαμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Θυμάμαι, ας πούμε, από το καλοκαίρι πριν γίνει η αλλαγή, ότι βγαίναν, ας πούμε, όλοι οι φίλοι, οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας και τα λοιπά, και μιλούσαν για βρωμιές, για το αυτό που είναι το κατεστημένο. Θα τα αλλάξουμε, θα τα κλασικά. Εμείς είμαστε που πάμε αυτή για να κάνουμε την κάταση. Οι δηλώσεις αυτών που είναι στην αντιπολίτευση. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, και περιμένουμε εμείς το νέο, είμαστε δηλαδή να δημιουργήσουμε, ας πούμε, νέες συνθήκες, έτσι, οι οποίες δεν θα είναι με το παλιό, δεν έχουν καμία σχέση. Κάποιοι πίστεψαν, γιατί ήταν και νέος άνθρωπος, είναι ο Μητσοτάκης. Εγώ είδα ότι πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι. Πίστηκαν πάρα πολύ. Ναι. Ψηφίσανε τον κύριο Μητσοτάκη. Έτσι, πιο μεγάλη. Γιατί πιστεύανε ότι σαν και αυτός νέος άνθρωπος, γιατί δεν είναι μεγάλος. Νέος είναι, ναι, λοιπόν, βέβαια και ο Αλέξης ο Τσίπρας δεν ήταν μεγάλος. Πιο νέος είναι. Λοιπόν, αυτός είναι πιο νέος. Ότι θα ήταν κάτι το διαφορετικό. Δυστυχώς. Δεν υπάρχει. Δυστυχώς. Αυτό είναι η μεγαλύτερη χασούρα. Διαψεύστηκαν ικτρά. Αυτή είναι η μεγαλύτερη. Έβλεπα στα Facebook μόνο αναθέματα. Πολύ ανάθεμα, ρε φίλε. Πάρα πολύ. Αυτή είναι η ήττα που θα γιατί έχουν. Γιατί ξέρεις ότι όταν σε πληγώνουνε σε αυτά που πιστεύεις, έτσι, γιατί έχεις μια ιδεολογία, πιστεύεις σε κάτι. Πιστεύεις, ας πούμε, στο Ζάχο τον Ντρούλινγκ, ότι αυτός μπορεί να φέρει κάτι διαφορετικό. Και βλέπεις, και όταν αυτός σε απογοητεύει, τότε χάνεται η γη κάτω από τα πόδια σου. Έτσι. Και αρχίζει το ανάθεμα. Έτσι είναι. Και εγώ απογοητεύτηκα που σε έφερα, να σου πω την αλήθεια. Prime time. Αυτό σε λέω. Μόνο φτάνει. Είσαι μια. Εντάξει. Ήθελα που ήθελα λέζερ, τώρα που σε είδα λίγο πες δύο ώρες. Πιστεύω ο καταράκτης είναι πολύ κοντά. Όχι της έδεσας, ο Νιαγάρας. Να αλλάξεις τα γυαλάκια. Θα τα αλλάξεις λοιπόν. Πάμε να πούμε τους βασικούς υποστηρικτές εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Πόρκιτο Ψητοπόλιο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος γύρος της πόλης χοιρινός οικοτόπουλο. Όπως και πολλές άλλες χειροποίητες νοστιμιές σας περιμένουν. Στο ψητοπολείο μας έχουμε σούπερ λακταριστές προσφορές καθημερινά. Ενδεικτικά κάποιες από αυτές. Ένα κλαπ αλατικών και μία κοκακόλα 330 ml μόνο με 5 ευρώ. Δύο μπέργκες με γύρο και μία κοκακόλα επίσης μόνο με 5 ευρώ. Και το μενού των δύο ατόμων που αποτελείται από δύο μπέργκερ, μία πατάτες, μία σαλάτα, μία κοκακόλα 500 ml μόνο με 10 ευρώ όλα αυτά. Πού μπορούμε να τα βρούμε? Στην Καραολή και Δημητρίου 52, πρώην διοικητήριο είναι αυτά, πώς πάνε που τα ξέρεις καλύτερα. Έτσι. Και delivery 2310-520-555. Επαναλαμβάνω το νούμερο, αν και είναι πλέον διάσημο, 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store, από το Google Play και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας, σας περιμένει έκπτωση 10%. Μάζντα Μανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Mazda Μανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το σημείο συνάντησης στο Mazda είναι ένα στην πόλη μας και είναι στην Παπάφη 205. Το Mazda έχει το Mazda του και είναι ο Γιάννης Μανατίδης και το επιτελείο του. Τηλέφωνο 2310-920-931 για όποια απορία, ερώτηση έρχεται όσον αφορά τη Mazda Μανατίδης. Να τους ευχαριστούμε και τους δύο
βασικούς υποστηρικτές της εκπομπής. Να ευχαριστήσω και εσένα τώρα πέραν της πλάκας, Postman. Έτσι. Βέβαια, μου προκάλεσε πονοκέφαλο η φάτσα σου που την έχω απέναντι. Μια σπερνόλα. Με ένα 4 κιλά ντεπών θα περάσει, πιστεύω. Φυσικά. Δεν θα πάρουμε φίλε, sorry. Έχουμε τέλος εκπομπής, είναι 11 και 2 λεπτά. Yeah. Ακολουθεί και ο Γιώργος Ζαγόρας με την εκπομπή Ζούγκλα. Yeah. Έτσι. Διαχρονική. Διαχρονική και φυσικά με τεράστιο ακροατήριο. Έτσι. Και όπως λέει, οι εκπομπές τελειώνουν στην ώρα τους. Ελπίζουμε σήμερα να κάτσει και λίγο περισσότερο έτσι, να απολαύσουμε και τις συζητήσεις και όλο αυτό το οποίο κάθε βράδυ μας προσφέρει ο Γιώργος Ζαγόρας. Λοιπόν. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση, Ζάχο. Εδώ είμαστε εκτός από τις Παρασκευές. Μην ευχαριστείς, 15 ευρώ και όλα καλά. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.